Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Διτσιράπη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταπάκα στο Ποντάξον, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο με το Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το χυμά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη θα κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς, και όλα αυτά να τηλεφώνουν στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής σχολιάζεται τα όσα συζητάμε το Κωστή στο επόμενο 2. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε 8 εισιτήρια για την αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Γράφεται α02, αφήνεται κενό. Τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου το αποστέλνει στο 54344 και αύριο στις 11 παρατέταρτο θα μάθετε αν είστε ένας από τους 8 τυχερούς οι οποίοι θα κερδίσουν τα εισιτήρια της αναμέτρησης του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Μαζί μας η Ασκιάδης Βαλοδήμος, η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας, αυτοκίνητα για όλα τα βαλάτια και μάλιστα αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα τόσο σε Skoda όσο και σε Kia, τα οποία θα τα αποκτήσετε με την καλύτερη τιμή από οπουδήποτε αλλού. Περισσότερα, τηλεφωνώντας το 2315-596-596 ή πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα. Καλά είσαι? Όχι. Όχι. Γιατί? Βαριέμαι. Βαριέσαι. Με έπιασε η αερινή κόπωση. Μάλιστα. Δηλαδή νιώθω ότι θέλω να κοιμάμαι κάμια ώρα παραπάνω, να πούμε, και τέτοιες ιστορίες. Έχουμε καλή είδηση. Τι σημαίνει αυτό? Καλή είδηση. Ότι? Ο 30χρονος Γιαννιώτης που είχε πέσει θύμα του άγριου σκηνικού στα Γιάννενα, από ό,τι φαίνεται κερδίζει τη μάχη και θα ξεφύγει από τον κίνδυνο. Οπότε δεν θα έχουμε ένα ακόμη θύμα. Έτσι, δεν θα έχουμε. Τώρα θα έχουμε σε ένα μήνα. Ναι, δεν θα έχουμε σε ένα μήνα, θα έχουμε σε 2 μήνες. Ο επόμενος έρχεται. Έτσι πώς πάει το πράγμα. Όχι, δεν μπορώ να. Άρα δεν είσαι ευχαριστήθηση. Για το συγκεκριμένο παλικάρι. Το παιδί, εντάξει, κανένας να μην πεθάνει. Κανένα νέο παιδί. Κανένας άνθρωπος. Θα πεθάνει όμως κάποιος έτσι. Δυστυχώς έτσι όπως πάμε. Έτσι όπως πάμε. Όπως δεν είναι τίποτα. Ωραία. Είναι μεγάλη και πικρή. Οπότε θα πεθάνει κάποιος. Είναι η αλήθεια. Ναι, τις επόμενες μέρες. Δεν έχει σημασία αν είναι μέρες. Κάποιος θα πεθάνει, κάποιος θα είναι πιο άτυχος. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καλά, έτσι είναι τα πράγματα. Πιστεύεις ότι η ευθύνη είναι μόνο της πολιτείας ή ευθύνη? Καμία ευθύνη δεν έχει η πολιτεία. Για αυτό το θέμα. Καμία. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για σένα? Η μάνα του Λακαμά, αυτού και ο μπαμπάς. Ναι. Και ο ίδιος. Κάτσε, υπάρχουν γονείς. Ναι. Οι οποίοι είναι εξαίρετοι άνθρωποι. Κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι κάνουμε λάθος. Οι γονείς κάτι κάνουμε λάθος. Και νομίζουμε ότι. Κάτι κάνουμε λάθος και νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά. Νομίζουμε ότι τα κάνουμε καλά, αλλά κάτι κάνουμε λάθος. Ερώτηση. Η ερώτηση. Σαν γονέας παλεύεις, μεγαλώνεις ένα παιδί. Ναι. Μπορεί να το μεγαλώνεις λάθος. Μπορεί να το μεγαλώνω λάθος. Ούτε σε κακή ζωή. Ότι εμπειρεύεται το παιδί από μένα. Και το εμπειρεύεται λάθος, φταίω εγώ. Ναι, τώρα μιλάω. Ό,τι εμπειρεύτηκα εγώ από τον πατέρα μου, φταίει αυτός. Ό,τι εμπειρεύεται το παιδί μου, φταίω εγώ. Ναι, για να φτάσουμε στο φταίω, ναι. Έχει σημασία πού είναι το λάθος και πού βγαίνει τελικά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο χτύπα ξύλο, ναι, αλλά δυστυχώς γίνεται μπλέκι με τα ναρκωτικά, ναι, σίγουρα έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Ναι. Λοιπόν, αλλά τι μπορεί να κάνεις, ώστε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά? Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δεν... Αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Δεν είναι και η κοινωνία δομημένη έτσι? Ποια κοινωνία δομημένη? Γιατί είναι η κοινωνία δομημένη? Με συγχωρείτε. Η κοινωνία δομημένη είναι να μεγαλώσει γίνεται 19 χρονών, να παίρνει τα μάξι με άλλου 10, πάει έναν. Φυσικά και όχι. Αυτό δεν είναι λίγο μόδα? Το κάνει, το ξεκίνησε ένα, πάνε αντίπειρα. Δεν είναι λίγο μόδα? Είναι μόδα. Ναι. Ναι. Πολύ κακή μόδα. Μόδα είναι. Ναι. Πολύ κακή μόδα. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή, όταν. Νιώθει πως εμείς. Τι μπορεί να κάνεις? Να τελειώσω.
Πώς εμείς νιώθαμε ότι επειδή θα καπνίσουμε ένα τσιγάρο θα γίνουμε άντρες. Ναι. Εντάξει. Ή πηγαίναμε σε κανένα σφαίρι. Τι μπορεί να κάνεις, ρε αγόρι. Είχατε την ευκαιρία, τη χάσατε. Δηλαδή, ορφανός. Ήρθε ορφανός. Το βρίσκατε εδώ στο Μετρόπολη. Δεν βγήκε υπουργός, βουλευτής. Βγάλατε τώρα τον λαϊκιστή τον Ιωαννίδη που έγλυφε τους παοξίδες για να βγει βουλευτής. Και έσωσε το πάγκο με τον Σαουρίδη γιατί πέραν πόστα. Ήρθε ορφανός να φτιάξει ένα σκληρό νόμο. Φόραζε εσύ ντροπή να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Όχι. Γιατί είχε κάνει το βρακάκι σου καφέ, μη σε πλακώσουνε. Να το κάνεις. Ναι, ο κυρίες και κύριοι το ίδιο. Κάτσε λίγο. Τους είδαμε σαν πελάτες, τους δώσαμε εκπομπές, τους δώσαμε θάρρητα. Και αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτη. Άρα φταίμε εμείς. Επειδή με κατηγορείς. Γιατί μισό λεπτό. Επειδή με κατηγορείς. Λέω φταίμε. Σε κατηγορώ, ναι, φυσικά. Και μετά πήγαμε να βγούμε φωτογραφία. Κάτσε να ολοκληρώσω. Να πες. Και μετά για να φύγει τον πελάτη από πάνω μας, όχι γιατί στεναχωρηθήκαμε, πήγαμε φωτογραφίες και κάναμε καμπάνιες. Θα δεχτώ. Κάτσε ρε, να ολοκληρώσω. Μην πειδά την κουβέντα. Κάτσε να ολοκληρώσω. Δεν πειδάω καμία κουβέντα. Πειτάει, σε πάω, πειδήξει τίποτα. Την κουβέντα πειδήξει. Άστα. Από το φόβο μας, επειδή έπεσαν πάνω μας και μας είπαν φταίτε κι εσείς και τα λοιπά, κάναμε τους καλούς, γίναμε φωτογραφίες για να φύγει ο πελάτης από πάνω μας. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αν κατάλαβε ή κάτι άλλο, ή ότι αυτοί που μας ακούνε καταλάβαμε κάτι άλλο, πες αυτό που λέει. Λάθος τα λες. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει αναθεωρήσει και για τα γήπεδα και για όλα. Τι έχει λέει, αυτό που σε μιλάω να με λες. Αυτό που σου λέω. Όχι τα άλλα. Επειδή μου έριξες ευθύνη, σου απαντώ. Έριξες ευθύνη σε εμάς. Δεν έριξες ευθύνη σε εσένα. Και σε προσωπικό. Επειδή θα είναι κόντρα. Φταίμε εμείς. Θα σου πω ποια ήταν η ένστασή μου. Ποια ένστασή σου. Εδώ τον ορφανό ήθελα να κάνει. Δεν με αφήνει να τελειώσω. Θα ολοκληρώσω εγώ πρώτα. Τον ορφανό που είπε να κάνει σκληρό νόμο, ειδικά το ραδιόφωνο μας. Οι δημοσιογράφοι μας, εμείς όλοι. Και τα άλλα ραδιόφωνα από την άλλη μεριά και όλοι πήραμε το μέρο των οπαδών. Πάτε την τώρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι το παρουσιάζει έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, μόνο έτσι δεν είναι. Πώς τη λένε, η παραοικονομία, τα βατζιλί και τα ναρκωτικά από την άλλη μεριά βολεύανε. Οι άλλοι βουλευτές σου λέει τα απάβαλτο με το οργανωμένο παδικό κίνημα. Μην τυχόν και δεν βγω βουλευτής. Γιατί από του οργανωμένου οπαδού βγαίνουν. Βγαίνει και από αυτού. Είναι... Όχι. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι. Το καταλαβαίνει τώρα τι έγινε. Πολύ καλά. Ωραία. Μην ζητά ευθύνε σε. Θέμε εμείς. Ναι, να απαντήσω όμως. Δεν με αφήνεις. Ναι, τώρα ολοκλήρωσα. Απάντησε τώρα. Ωραία. Μάλιστα. Η ένστασή μου με τον Υπουργό ήταν ότι... Υπουργό. Με τον κύριο Ορφανό. Μάλιστα. Ήτανε ότι δεν μπορεί να έχεις μία ανασταλτική ποινή για έναν οπαδό. Ναι. Γιατί μπορεί να είναι ο λάθος άνθρωπος, λάθος στιγμή, ναι, όταν γίνονται εγκλήματα και έχουν το δικαίωμα να σχολείξει άλλοι. Αυτή ήταν το λάθος που ήταν. Εγώ δεν είπα κάποιο που θα... Δηλαδή, γιατί κάποιο που βρίσκεται δύο φορές σε λάθος σημείο είναι βλάκας. Κατάλαβες ποιο είναι το. Παρακάτω. Περιμένει. Το δέχεσαι άνεστα. Όχι. Γιατί. Έτσι. Ρε φίλε, πας στην Καβάλα να δεις ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Εντάξει. Πας να δεις ένα παιχνίδι άλλο. Μάλιστα. Το καμπανιακό. Ναι, ναι. Δεν είσαι ο άνθρωπος στο media ώρα από το πλούτο. Μάλιστα. Και γίνεται να σα ρεμπά. Ναι. Εσύ δεν έχει σχέση και σε συλλαμβάνουν. Άμα. Και σου λέει οπαδική βία μέσα. Ναι, άκου. Άμα θες να μην είσαι μέσα, δεν είσαι μέσα. Λάθος. Φεύγεις. Απομακρύνεσαι. Ρε Σικώστα. Ακούσε λόγω τώρα. Όχι, δεν ακούς. Ναι, εσύ δεν ακούς. Όχι, φταίει ο γοροφύλακας, είχε προηγούμενα με τον άλλον. Άστα. Μόνο αυτό. Και εμείς βρεθήκαμε σε καυγάδες και φύγαμε. Δεν μας πιάσανε. Ρε Σι. Που δεν ήμασταν τότε γνωστοί, ας πούμε, να μας πει ο γοροφύλακας γεια σου, να βγει φωτογραφία μαζί μας. Πλακωνόντουσαν. Όταν ήταν πιο άντρικο το άθλημα. Ήτανε. Όταν ήταν πιο άντρικο. Τι σημαίνει πιο άντρικο. Των οπαδών. Μάλιστα. Και δεν υπήρχαν αυτά μαχαίρια και η τρέλα και όλα τα υπόλοιπα. Αφού πήγαν οι αλλοδαποί. Να τελειώσω. Ναι, παρακάτω. Δέχομαι ό,τι εξήγηση δώσει. Δεν πήγαν οι αλλοδαποί. Δέχομαι ό,τι εξήγηση. Όταν πιο πιάντρικο έβλεπα, ναι, ότι αυτοί οι μεγαλοσχήμονες που λέγανε ντου, ναι, τελευταία ήταν. Τα παιδάκια που, ήταν, που έβραζε το έμπνευμα. Καταλήγουμε τώρα γιατί πάμε την κουβέντα πολύ ώρα. Πού καταλήγουμε. Εκείνος ο νόμος, ναι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες ήταν άριστος. Μάλιστα. Ήθελε μια μικρή διαφορά. Τον άλλον του βρήκαν ένα πορτοφόλι στην Ξάνθη, το βάλανε μέσα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε. Αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο. Με το βρώμα τσιγάρα, σιγά. Αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο για να πάει μέσα. Τι του βρήκανε. Βρήκαν ένα πορτοφόλι στην Ξάνθη και το βάλανε μέσα. Τι πορτοφόλι. Με τον νόμο Ορφανού. Βρήκαν την ταυτότητά του. Μάλιστα. Του είχε πέσει. Τι σημαίνει αυτό ότι συμμετείχε σε οπαδικά επεισόδια. Δεν ξέρει, δεν ξέρω τι να σου πω. Βλέπει που δεν παίρνει όρκο. Δεν είναι κρίμα να πάει ένα παιδί. Τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Τι θε να κάνω τώρα εγώ. Σα δόθηκε ευκαιρία, την πετάξατε, στηρίξαμε του άλλου. Γιατί είσαι απόλυτο. Είμαι απόλυτο. Δεν μπορεί να το γίνει, να βρεθεί κάποιο άλλο σοβαρό, ναι, και να το κάνει όπω πρέπει. Και μπορεί τα ναρκωτικά ένα, έχω δει, έχω μπάτσο, να βάζει σακουλάκι
ναρκωτικά και να το συλλαμβάνει τον άλλον. Και τι να κάνω, να καταργηθεί ο νόμος για τα ναρκωτικά δηλαδή. Επειδή ο Μπάτσος ήταν συνένος. Λοιπόν, ή ανοίγει το πορμπαγάζ, το στέλνει κιπ, αυτός το μαγάζ, του πετάει δύο σακούλες μέσα ναρκωτικά, τον πιάνουν, στο επόμενο στενό, τον πάνε μέσα, τον κάνουν. Πόσα τι έγινε. Πολλά έχουν γίνει. Πόσα. Τι πόσα. Τι πόσα. Πόσα, ρε φίλε. Πόσα, πολλά έχουν γίνει. Πόσα έχουν γίνει. Πολλά έχουν γίνει. Πετάξανε μέσα, δεν γουστάραν. Για να το κάνουν, κάτι έγινε. Ρε αγώνι μου, τώρα θα λύσουμε το θέμα. Πολύ πλεγμένος ήταν για να το κάνουν. Έτσι πετάει ναρκωτικά ο άλλος κάπως. Τι κάνω εγώ. Εγώ δέχομαι αυτό που λέω. Τι έγινε. Τι κάνω εγώ. Έτσι πετάει ο άλλος ναρκωτικά στο πόρτ μπαγκάζ κάπου. Εύκολα. Πάγω σε ένα παράγοντα. Δεν λέγω δύσκολα. Πάγω σε ένα παράγοντα και τον αλλάζω στα πετρέλαια. Πληρώνει δύο μπάτσους, τον αστυνομικό διευθυντή. Με επιχειρηματία. Του άλλαξε τα πετρέλαια. Ρε αγόρι μου, μπορεί να του πήραξε στην κόμενα, ξέρω χίλια δυο. Σου πετάει δυο σακούλες στα μάξι, τη στείλει πιο πέρα, σε πιάνουν τα κανάλια δίπλα, έγινε ρόμπα εσύ. Φυσικά. Και να αθωθεί. Και να αθωθεί. Και να αθωθεί. Θα καταργήσουμε τον νόμο για τα ναρκωτικά, επειδή έγινε αυτό. Δεν έχει σχέση. Γίνει το λάθος. Δεν έχει σχέση τώρα με το. Πάμε. Τελειώσει. Έχουμε άλλα θέματα. Τελείωνεται. Πήραμε θύελες ανέμους και εισπράττουμε θύελες. Εμείς εδώ. Στο χέρι μας είναι. Στο πόδι μας, στο χέρι μας. Τελείωνε, παρακάτω. Έχουμε φτάσει 25 του Απρίλη. Ναι. Και ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Θα οριστεί. Μέχρι στην Ελλάδα κάθε φορά αυτό γίνεται. Θα μάθεις να ζεις με αυτό. Το εξαπλουστεύει δηλαδή. Συγγνώμη, δεν είναι κατάντια. Όχι. Τι? Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Οι άλλες χώρες είναι πιο οργανωμένες. Εμείς έχουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Και είμαστε πιο γοητευτικοί. Εγωιτία. Πού θα γίνει τελικός, αν θα γίνει με κόσμο. Ενώ αν το ξέρεις από την αρχή. Κόσμο δεν θα έχει. Δεδομένο. Εντάξει, δεν το ξέρεις. Δεν θα έχει. Μπορεί ο Μπέος να τα. Δεν θα έχει. Μπορεί ο Μπέος να τα πάρει και να έχει. Δεν θα έχει. Δεν έχω. Μπορεί να βάλει καπέλο ο Μπέος. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει. Μπορεί να το πει ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης. Έλα ρε Αχιλέ από 5.000, πει 20 φράγκα το καπέλο, να οικονομήσω. Και μόλις πάρει το καπέλο να πει ναι. Έμπορα είναι. Δεν το πει. Γιατί τι είναι ο Μπέος. Ο καλύτερος άνθρωπος είναι. Γιατί να μην το πει. Θα με οικονομήσει γιατί να μην το πει. Δεν θα το πει, ρε φίλε. Βράκ, τι σου λέω. Γιατί το πολιτικό κόστος θα έχει αν θα γίνουν επεισόδια. Τίποτα δεν θα έχει. 90% θα χάσει 5% από ποιον, αν υπάρχει είναι κάτω. Άλλο παρακάτω, λέγε. Παρακάτω, ένα παρακάτω, άλλο. Απλά είναι. Απλά είναι. Δεν είναι για να τα πιάσει κουβέντα. Γίναμε ρεζίλ και τίποτα δεν γίνεται. Είμαστε Έλληνες, έτσι γουστάρουμε. Δεν οργανώνουμε τίποτα τελευταία στιγμή και σαν άνθρωποι, έτσι. Ωραία. Εμένα τρεις μέρες, εμένα. Μου λέει άλλο. Ξύπνησε, α πούμε, λέει. Πάμε για κάνα πρωινό. Βρέλα κάμα. Εγώ οργανώνω 3-4 μέρες πριν την εβδομάδα μου. Ναι. Κάρε τσίνα μου. Αυτό είναι ο Έλληνα. Δεν οργανώνω. Τι να κάνω, χωρίς τον άλλο. Αυτό σου είπε, πάμε για κάνα πρωινό. Αυτό είναι ο Έλληνα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι. Εσύ τι είσαι. Ξυπνάει. Σε λάθος χώρα γεννήθηκα εγώ. Είμαι οργανωμένο. Πάμε πιούμε κάπου από τώρα το βράδυ να μην. Δεν έχει γνωρίσει κι άλλου που είναι οργανωμένοι. Ελάχιστου. Έχω γνωρίσει, χαίρομαι να συνεργάζονται μαζί του. Λίγοι είναι οι γρήγοροι και οργανωμένοι. Το 80% είναι Άρτζι Μπούρση και Λούλα. Κοιτάει. Δεν κοιτάω, παρακολουθώ. Αν διαφωνήσει, κάνε. Θα διαφωνήσω, θα σου δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό που λε. Και ρωτάω πόσε χώρε στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ξένου διαιτητέ. Πόσε χώρε στην Ευρώπη χρησιμοποιούν ξένου διαιτητέ. Δεν τα παίρνουν εκεί υπέρ μια ομάδα. Κοίταξε. Το ποδόσφαιρο. Κάνουν λάθη να πούμε. Πουθενά δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Άλλο λέω εγώ. Ναι, όχι. Εγώ όρκο δεν παίρνω για τίποτα. Εκεί που κάνουν... πει για να γίνει, περνά από αξιοκρατία. Δεν πρέπει να έχει μπάρμπα υπουργό ή βουλευτή ή παπά ή μητροπολίτη για να γίνει. Έχουν άλλα πρόβλημα εκεί. Άλλο λέω εγώ τώρα. Εγώ λέω τα κριτήρια. Ναι. Δηλαδή τα κριτήρια που γίνεται εκεί κάποιο διαιτητή είναι φυσική κατάσταση, εκατοστάρι, χιλιάρι, ίντερβαλ. Μόρφωση. Μόρφωση, κοινωνικότητα, ξέρω εγώ, αντανακλαστικά του μετράνε. Εδώ, άμα δεν είσαι Μητροπολίτη, βουλευτή, υπουργό, δεν γίνει σε αλφαδινική διοίκηση. Και ρωτάω. Τι ρωτά. Θέλω να ελίτ. Έρχονται ελίτ και πάλι ξυλοπέφτει και διαμαρτύρονται και διακόπτουν διαγώνε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό γιατί του κάναμε σαν τα μούτρα μα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εμεί κάναμε του ελίτ. Ναι. Πώ γίνεται αυτό. Πώ γίνεται αυτό. Σου λέω εγώ είσαι ελίτ εσύ. Ναι. Στη χώρα σου είσαι, πώ το λένε, αμερόληπτο. Ναι. Και. Τυχαίνει μάλλον να είναι άρρωστη, ξέρω εγώ, και να θες 30.000 ευρώ. Ένα σεβαστό ποσό. Ναι. Και έρχεσαι στο αεροδρόμιο εδώ και σου λένε: άμα παίξει την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, έχει δύο γκόμενες, ένα δακτυλίδι, ένα ρολόι και 30.000 ευρώ. Λέμε, παράδειγμα. Δεν τα πάρει. Θα χαλάσει. Θα ελλειωθεί ο χαρακτήρα σου. Θα γίνει Έλληνα. Η ΑΕΚ είναι τυχαίο παράδειγμα. Μπορεί να γίνει έξω. Τι να γίνει. Αυτό σαν να χρόνο, δεν μπορεί να γίνει έξω.
Δεν έχουν ακουστεί και δύο. Εδώ θα γίνει σίγουρα. Εκεί μπορεί και να γίνει. Οπότε καλά ο άλλος που είναι να έρθει εδώ. Κατάλαβες. Το λαμόγιο Πλατινί εδώ, χάλασε εδώ στις, στα Κουρασγερόπουλα εδώ ήταν. Το είχε και ο Μαρινάκης. Ναι. Ο άλλος ο γουρλωμάτης, ο ασχημάτης σαν και εμένα, ο Φαλακούρας, ο διαιτής, ο Κολίνα. Κόλινα. Τον είχε πάρει ο Καγκάτσης, τον είχε ξεσκίσει στην Ελούτα. Να τους ταΐζει και να τους κάνει. Για να μας υποστηρίξουν να πάμε στο Euro. Λοιπόν. Είναι συμπονόμενα για το Euro, δηλαδή. Ότι επειδή δεν αδικηθήκαμε ότι ευνοηθήκαμε. Γιατί δεν ευνοηθήκαμε στα προκριματικά. Σε ποιο παιχνίδι. Γιατί κάτι μπαίναν, τη θυμάμαι το Αποστολάκι μου. Τι λε. Μια χαρά. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλω. Τότε γιατί του κουβαλούν στην Ελούντα εκεί που πήγα ο Ανδρέα στη Δήμητρα. Για να εξασφαλίσει το 50-50. Άντε πράγμα. Παρακάτω, άλλο τι θε. Σ' απαντάω με ρωτάω. Δεν μάθει τι αποφάσισε η Ιταλική Ομοσπονδία. Να μην ξαναρθεί η Ιταλό διαιτή εδώ. Ναι. Άρα επιμένει ότι αυτό ήταν πιανόλα ή ότι κάτι άλλο. Το Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ναι. Τα πιανόλα. Πιστεύω εγώ. Ότι ήταν πιανόλα. Και το όφελο ποιο. Γιατί ήταν Ιταλό. Ιταλό τι είναι. Ιταλοί είναι απαντώνε σαν και εμά. Σέρβοι, Ιταλοί, Έλληνες, η τριπλέτα σέντερφορ, ένας έξω δεξιά, ο άλλος έξω αριστερά, ο άλλος. Σέρβος, Έλληνες. Είναι ντροπή να συζητάμε και το ιταλικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό. Για Ιταλό άντρα σου λέω. Οι χειρότεροι διαιτές είναι Ισπανοί. Ισπανοί είναι. Ισπανοί. Ισπανοί, μάλιστα. Όχι Ισπανοί. Ναι. Οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί, ναι. Και μπορεί να ρωτήσω ποιο θέλει. Παρακαλώ, τι έχουμε, αυτή ποια είναι εδώ. Αυτή είναι η ανάρτηση που κάναμε. Η ανάρτηση. Βρυγκόμενα ποια είναι εδώ. Να ξέρω. Ποιο την έβαλε. Καραγιάννης. Πάω το πατέρα μου ο Καραγιάννης. Έχει γούστο. Βέβαια. Σαν τον άλλο να. Πώς έχει γούστο. Πες χρόνια πολλά. Φυσικά. Κερδάει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει. Γιατί τον είπες χρόνια πολλά. Φυσικά. Τον αέρα ή κάτι βγαίνει. Την ημέρα που γιόρταζε. Του πήρε τηλέφωνο σπίτι. Τι σε νοιάζει που το πήρα τηλέφωνο. Μα εντάξει. Είναι πάρα πολλοί Γιώργηδες, όσους πρόλαβα τους πήρα, όσους δεν πρόλαβα τους έδωσα. Πάτε ένα κουμπί το ίδιο πατάς. Χρόνια πολλά με υγεία και τύχη. Όλοι δεν λες τίποτα άλλο. Ό,τι είναι, είτε είναι κόμμα. Δεν βλάμενε, συγγνώμη. Πατάει το κουμπί, χρόνια πολλά με υγεία και τύχη. Θέλει να δεις πόσους Γιώργηδες έχει εδώ μέσα. Πόσους Γιώργηδες έχει εδώ μέσα. Πατάς το κουμπί εσύ. Ναι. Σε ρωτά κάτι, θέλει να δεις πόσους Γιώργηδες έχει. Πόσους Γιώργηδες έχει. Πολλούς. Ωραία. Πάνω από κάτω. Ωραία. Πες μου λέει τι να κάνω. 100 τηλεφώνησες μια μέρα για προλαβαίνεις. Όχι. Όχι. Και να φύγεις από την υποχρέωση, πατάς το κουμπί. Ποια υποχρέωση. Χρόνια πολλά. Ο άλλος έχει τη γιορτή του. Εσύ κόκκινε. Ο άλλος έχει τη γιορτή του. Ο άλλος έχει τα γενέθλιά του. Και εγώ έχω τη δική μου τη γιορτή. Ναι. Και όλοι βλέπουμε από σένα την ίδια ανάρτηση. Ξέρεις τι λέμε. Το Λακαμά δεν έχει τίποτα άλλο να γράψει. Φαντασία δεν έχει. Χρόνια πολλά με υγεία και τύχη. Τι είναι σε κόμενες μιλάω για να έχω φαντασία. Αυτά τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει. Τη ζωή του. Για μένα τα σπουδαιότερα που χρειάζεται να έχει την υγεία του, ναι. Αλλά να είναι και τυχερός. Μάλιστα. Τέτοια κρυάδα δηλαδή. Εσύ πες του είναι κρυάδα. Εσύ τι έπιασε δηλαδή. Εγώ δεν παίρνω κανένα τηλέφωνο. Όταν αν πάρω. Επειδή έπιασε και σε μηνύματα. Ναι, αν πάρω και ευχηθώ, θα είναι σε λίγους. Θα τους πάρω όλους επειδή του λένε Γιώργο και πρέπει να κάνω δημόσιες σχέσεις. Γιατί είναι δημόσιες σχέσεις. Γιατί αν τους λες όλους ρε κόκκινε, είναι δημόσιες σχέσεις. Αν πεις δύο-τρεις, τους εκτιμάς δύο-τρεις, τέσσερις. Καταλάβες. Την εκτίμηση σου τη δείχνει με ένα μήνυμα. Με πολλά τη δείχνει. Πικρολοτρόπο. Ακριβώς. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι θέμα εκτίμηση. Σεβασμό στην ημέρα που γιορτάζει. Δεν καταλαβαίνεις με όλου την ίδια ευχή. Άσε με τώρα. Κριάδα. Πες μου εσύ μια καλύτερη ευχή που έχεις. Ανάλογα ποιον έχω απέναντί μου θα το έχει. Μια καλύτερη ευχή. Αν έχω κανένα, ξέρω εγώ, ο οποίο είναι σε δουλειά που δεν έχει, α πούμε και ψάχνει. Εύχομαι να μην έχω τη δουλειά. Αν άλλο ξέρω εγώ. Πέθανε η μάνα του, να χαίρεσαι, να θυμάσαι τη μάνα σου να ζήσει. Κάθε ένα δεν είναι το ίδιο. Εσύ τα βάζει σαν πάρει να πούμε όλα. Λάθος κάνει. Πώς κάνω όλα. Γιατί όταν φύγει η μάνα του, τότε θα του στείλω μήνυμα για τη μάνα του. Α, μάλιστα. Δεν θα περιμένω τη γιορτή του. Μάλιστα. Κατάλαβε πώ θα πάμε. Πάμε στη διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριέ ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτε, τηλεχειριστήρια. Οτιδήποτε, μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27 από τον Στέργιο Πατικάνησα και τους συνεργάτες του. Ενώ για όσους πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, λέτε κόκκινος και έχετε έκπτωση 20% στα κλειδιά Immobilizer. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, κληρώνουμε αύριο στις 11 παρατέταρτο 8 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Α με 2 και ένα ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 προκειμένου. Να θέσετε συμμετοχή και να κερδίσετε ένα από τα 8 εισιτήρια. Τώρα, αν το στοίχημα είναι το φόρτε σου,
Το Μετρόπολης 95,5 σας δίνει την ευκαιρία κάθε εβδομάδα να βρεις το ακριβές σκορ το play-off και να πας ταμείο με 95,5 ευρώ. Συντονίσου καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στον αέρα του Μετρόπολης 95,5 και μόλις σου δώσουμε το σύνθημα, καλείς το 2310-3 εντάρια και δηλώνεις το σκορ του ζητούμενου αγώνα, ο οποίος σήμερα είναι η αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο από τώρα και τα επόμενα πέρα λέτε πέρα στην κυρία Κουλιώνη, λέτε ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το σκορ του αγώνα και από εκεί και πέρα μπαίνετε αυτόματα στην διαδικασία, αν βρείτε το σκορ, να κερδίσετε 95,5 ευρώ. Η Ελλάδα με νίκες εναντίον της Αρμενίας και της Βόρειας Ιρλανδίας με την ψυχή στο στόμα πέρασε το Euro του 2004 όπου κατέκτησε. Δημήσου προημιτελικού Ελλάδα-Γαλλία που δεν μετράει το πρώτο, στο πρώτο ημίχρονο πεντακάθαρο γκολ του Κασιουράνη. Κωστή. Ρε το διαιτή το Τάισο Κακάτση εκεί στη συσυντία της Κρήτης. Του έκανε τα έξοδα. Το Κολίνα και τους άλλους. Ναι. Δημόσιες σχέσεις. Δεν αδικήθηκε. Πρέπει να πάρει. Δεν έβρεπε. Ρε εγώ σου λέω την κίνηση ο άνθρωπος που έκανε. Καλά. Ξύπνιος. Πανέξυπνος. Παραγοντάρα. Πανέξυπνος. Λοιπόν, έτσι λειτουργούμε οι Έλληνες. Τι να κάνουμε, να αλλάξουμε και το, έξω λειτουργούν το DNA μας να αλλάξουμε. Και έξω δεν λειτουργούν έτσι μόνο. Και έξω λειτουργούν. Δεν θες παπά, βουλευτή, μητροπολίτη για να γίνεις αλφαδενική διαιτητής. Έχει αξιολόγηση εκεί. Εδώ για να γίνεις οτιδήποτε πρέπει να έχεις μπάρμπα. Το κατάλαβες. Το κράτος με σένα, με εμάς δηλαδή, είναι δεμένο τόσο πιστάγκωνα που δεν μπορεί να ξεφύγει ένας από τον άλλο. Πήγα τσέρες και είδα τι γίνεται. Τα είπες θες. Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Είστε ο λαός, είμαστε με την εξουσία δεμένοι σαν με αλυσίδες. Τραγικό. Ό,τι και να κάνεις εδώ στο Μητροπολίτη της Δράμας, φίλε τον Κωνσταντίνο που προπονητής στη δόξα. Τι μας λέτε τώρα. Μας τρελάνετε τώρα. Χριστός Ανέστη από Καλυθέα. Ναι. Θέρμα λειτουργούν οι κάμερες στο γήπεδο του Πειραιά για να δούμε αν χτύπησαν στα γενετικά όργανα το διαιτητή όπως γράφει στο φύλλο αγώνα. Τώρα εσύ τι ζητάς τώρα εσύ. Εσύ ζητάς το Καραϊσκάκι, θα ζητήσει οι κάμερες. Γιώργο από την Καλυθέα. Εδώ τώρα, ακόμα δεν υπάρχει οπτικό υλικό από το αεροδρόμιο Βενιζέλου για να δούμε τι έγινε με τους Πολωνούς διαιτητές. Στην Κολομβία που ζείτε, τι ζητάτε τώρα εσείς. Καλησπέρα Γρηγόρη Θηρίο και Φαλακρή Μπάμια. Την Τετάρτη θα κάνει rotation ο Ρουμάνος φυσικά και ας χάσετε την ξαδερφούλα. Το μόνο που σας καίει είναι να νικήσετε τον Άρη και να μην ξαναμπουκάρετε μέσα. Είπε ο παδός της ομάδας που πανηγύρισε που κέρδισε τον Μπέο. Ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Κάντε το γύρο της, πώς το λένε εκεί που πάμε προπόνηση, ρε. Το πάρκο της Νέας Ελβετίας που κερδίσατε το Βόλο εσύ. Με τον Καμαρά Σεντερφόρ. Παγλαμά εσύ. Άντε. Παρακάτω. Ένας φίλος που σας συνάντησε. Πού με συνάντησε. Χθες λέει σε πέτυχε στο περίπτερο στην παραλία. Στο περίπτερο. Στην παραλία. Το περίπτερο στην παραλία. Ναι. Αυτός είναι. Σε ποιο. Για να το δω. Αυτός. Και ρωτάει πώς το κρίνεις φυσιογνωμικά. Μου λέει είμαι 44 ετών από τη Σκίδρα. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, ωραία και τα λοιπά. Έλα σου δείξω ένα κομμενάκι, λέει, που έχω στα μάξι. Πάω, ήταν μια 25 και αυτό 44. Λέω για χαρά και τι λέει κόμμα. Φίλοι είμαστε. Λέω κοπέλα μου, τι με νοιάζει τι είστε. Τι με νοιάζει με τι. Φίλοι είμαστε. Τι ήθελα να με δείξω τι έχει μωρό και άλλη φορά σε φίλοι είμαστε. Πώς το χαρακτηρίζω. Για δέσιμο. Έχω λέει ένα μωρό μέσα στα μάξι. Εγώ νόμιζα έχει κανένα παιδάκι. Ναι. Ναι. Βλέπω τα μάξι. Έχει πίσω. Το μωρό καλό. Τρίχες. Μάπα. Τέτοια μωρά. Ούτε στο κορδελιό, στο μπαρ στην υποδοχή. Τον έταψε τον άνθρωπο. Τρίχες, μέτρια. Μια κρυά άνευ προηγουμένου. Την Κυριακή ήμουνα στον αγώνα Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπαρτσελόνα. Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, ναι. Εκεί ένας φίλος του Ατλέτικο κρέμασε μια σημαία της Ατλέτικο και όλο το γήπεδο τον έκραζε και έκανε χειρονομίες που ήρθε η αστυνομία και τον έβγαλε έξω. Το σημαντικό όμως είναι ότι εκεί θα κράξουν, θα φωνάξουν, θα κάνει χειρονομίες, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να ακουμπήσουν κανέναν άλλον το γήπεδο γιατί θα μπουν μέσα εφόρου ροής. Φίλε, δεν ανέβασε η σημαία της Ατλέτικο, της Εθνικής Ισπανίας. Της Ισπανίας ανέβασε. Κυκλοφόρησε το διαδίκτυο αυτό και το βγάλαμε. Καλά, φίλε, εμείς είμαστε. Πώς το λέμε, Βαλκάνοι. Είμαστε πιο κατωτέρου επίπεδο άνθρωποι. Δεν είμαστε σαν τους Ευρωπαίους. Εντάξει, η συμπεριφορά μας, η αστυνομία μας, η κουλτούρα μας, οι γονείς μας, εμείς, τα παιδιά μας, οι δασκάλοι μας, δεν είναι τόσο προηγμένοι, ας πούμε, όπως η Ευρώπη. Αλλά είμαστε Βαλκάνοι και είμαστε υποδιέστεροι πολίτες. Εγώ νιώθω υποδιέστερος πολίτης, άνθρωπος.
από ότι. Δηλαδή, αν πάω σε μια χώρα στην Ευρώπη, ντρέπομαι για την καταγωγή μου. Νιώθω, δηλαδή. Πώς το λένε, παιδί μου. Κάπως νιώθω. Νιώθω μειονεκτικά, κατάλαβες. Όταν πάω Γερμανία, όταν πάω σε άλλες χώρες απάνω, ξέρω εγώ και τα λοιπά, Βέλγιο. Οπουδήποτε. Δανία, πάω, ξέρω, νιώθω μειονεκτικά. Και τι να νιώθω. Νιώθω ότι είμαι υποδιέστερος σαν πολίτης. Οπότε, είναι ο Βαλκάνιος είμαι, με τους Αλβανάκηδες εκεί, τους Βουλγάρους, όλους τους χαμηλού επίπεδου, είμαστε κι εμείς. Οπότε... Δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι. Όχι. Πολλοί χαίρουν σεβασμό από Ευρωπαίους. Ποιος? Άσχετα αν είναι Ελλήνες. Και τι παίρνει μεταλλική φωνή, ρε. Αυτή είναι η φωνή μου. Ναι. Πολλοί χαίρουν σεβασμό. Όχι, Βαλκάνοι είναι και αυτοί. Ρε φίλε, αν ήταν τόσο κακοί οι Έλληνες, γιατί παίρνουν τόσοι Έλληνες γιατρούς επιστήμονες στο εξωτερικό? Πού τους παίρνουνε? Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Με πολύ υψηλές αμοιβές. Γι' αυτό δεν τους παίρνουν, υποδεέστερους όπως λες. Ναι. Γιατί τους παίρνουν? Τους παίρνουν. Εκεί κάποια ταλέντα, ελάχιστα. Άρα εκεί άξονα. Γιατί δεν μένουν εδώ? Γιατί ρε φίλε, στο εξωτερικό. Μάλιστα. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι εκεί υπάρχει αξιοκρατία. Μάλιστα. Άρα... Όταν κάνουν διαγωνισμό. Ναι. Για να είναι μια θέση. Δεν βγαίνει ο πάτερ να δώσει το μέσο. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να βγει. Μάλιστα. Ο καλύτερο διαγωνισμό θα πάρει τη θέση. Είδες, εδώ θέλει μπάρμπα. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Και καλά είμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να νιώθεις μειονεκτικά. Νιώθω λίγο μειονεκτικά. Εντάξει. Αχ, δικαίωμά σου. Εσύ πώς νιώθεις, δηλαδή? Οπηδάω και δέρνω τα μάσα λίγο. Καθόλου. Μάλιστα. Φυσιολογικά. Φυσιολογικά νιώθεις? Ναι, γιατί. Εγώ νιώθω μειονεκτικά. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει. Ναι, πρέπει να πάω στον ψυχολόγο. Να δώσω κάτι χιλιάρικο να με. Δεν χρειάζεται να πάω στον ψυχολόγο. Δεν πάω. Είναι δικαίωμά σου να νιώθω. Νιώθω άβολα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Νιώθω ότι είμαι πολίτης Βαλκάνιος. Εσύ νιώθω λοιπόν μειονεκτικά. Αν φύγω πάνω στο ξενέ. Ναι. Οι φίλοι των ομάδων τώρα με αυτά που θα πούμε. Ποιοι φίλοι των ομάδων? Ειδικότερα του ΠΑΟ. Μάλιστα. Πώς νιώθουν, δηλαδή. Δηλαδή. Παίζει αύριο ο Βόλος με τον Παναθηναϊκό. Ναι, που, πάνω στο Βόλο, ναι. 1-28 δίνει το διπλό. Ωραία. Λογικό. Λογικό. Παίζει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Εδώ. Ναι. Μάλιστα. Δίνει 1-88 το διπλό. Το διπλό. Λογικό. Αν υπήρχε η φιλία ακόμη, θα το δίνει πιο κάτω. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό λέω. Ωραία. Αν υπήρχε η φιλία ακόμη, θα το δίνει πιο κάτω. Ο Μελισσανίδης τώρα τον πλεύρισε τον. Και παίζει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟ. Ναι. Και δίνει 1-62 το ανάσο. Ναι. Δηλαδή, τόσο κακό είναι ο ΠΑΟ. Ξαδερφούλα. Κοτούλα θα πάει. Πώς θα είναι το φίλο του ΠΑΟ που τον βλέπει 1-62? Ρε εσύ, είμαι εγώ μπουκ. Ακούω ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται. Πράγματα. Επιστήμονες έχεις. Πρέπει. Τα ακούν όλα. Είμαι εγώ μπουκ. Ναι. Και είμαι στην παραλία και πίνω καφέ. Και λέω, ας ανοίξω το ραδιόφωνο. Έτσι, Ολυμπιακό ΑΕΚ. 1-2. 1-3. Πώς έλεγε. 1-3. Και δεν ακούσα πουθενά για σφαγή του Ολυμπιακού. Βγάζει τον Μπούζο. Τρίχες. Οι υπόλοιποι τρίχες. Ας ακούσω κανένα φιλικό άλλο. Μπαίνει στο DNA που είναι του πατερούλη. Τρίχες. Τίποτα. Δεν φωνάζει κανείς. Ναι. Και λες, για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Βλέπεις το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, τα μαρκαρίσματα πώς πηγαίναν οι παίκτες του ΠΑΟ απέναντι στην ΑΕΚ. Βάζει κοριούς εδώ στο Μετρόπολης, πώς μιλάνε οι ρεπόρτερ ο ένας με τον άλλο, παραγωγή. Ρε εσύ πολύ υποτονικά παίξαμε, τι έγινε, ύποπτο είναι αυτό κτλ. Άκου τώρα εμένα. Πώς θα το δώσεις? Και βλέπεις στην Τούμπα αλλαγή του Βαγερίνια, 37 χρονών, 36 πόσο είναι γερός να είναι, ο Μπίστερ Βαρυθία Σουλτάνα, η ξαδέρφη, η Σουλτάνα στην Άσυρο και ο, πώς το λένε το άλλο, και ο Γαντουρί. Και πώς θα το δώσει? Και έχει τη διαιτησία στο Καραϊσκάκι. Αν αυτός έχει στο Καραϊσκάκι τέτοια διαιτησία με τη Φιλαδέλφια, τι διαιτησία να έχει? Τα βάζει όλα και δίνει αυτό το νούμερο. Ο Μπουκ και έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι το λογικό. Με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο την πάτησε. Πώς? Με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο την πάτησε. Πώς την πάτησε? Ότι. Δεν έχασε 0-3. Ποιος έχασε? Η ΑΕΚ. Πού έχασε 0-3? Από τον Ολυμπιακό. Έχασε η ΑΕΚ 0-3. Φυσικά, στο κύπελλο. Το χασίσει το πρωτάθλημα. Συγγνώμη, το πρωτάθλημα. Χασίσει, παίρνει. Το πρωτάθλημα, συγγνώμη. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα. Ναι. Πώς το χασίσει εκείνο? Πώς? Αφού τα ελέγχει όλα. Εντάξει, ρίκο, και θα φύγει και ένα. Τα ελέγχει. Εντάξει. Εδώ έλεγχει τα πάντα, μπορεί να σου πηδήξει το φράγκτη ένα και να μην το δει. Εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Ρε φίλε, λες ότι είναι κράτος. Να το δεχτώ. Πότε έλεγξε ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0? Τελευταία έχουν σκεφτεί ο Παναθηναϊκός, πρώτο τελευταία. Ναι. 0-3 δεν έχει έλεξει.
Στο... Ναι, στο... στη Φιλαδέλφεια. Ναι, 0-3 αυτό... Φιλαδέλφεια. Ναι, ναι. Όταν μου λέει ότι έχει κάποιο. Πώς του ξέφυγε αυτό. Γιατί πολλά λέμε και καμιά φορά μας διαψεύει το γήπεδο. Εντάξει. Συνέβη και αυτό. Θα συνέβη, θα συμβεί μια φορά. Η περιοριστική ατμόσφαιρα είναι διαφορετική. Είναι αυτό που σου λέγα χθες, ότι αν η ΑΕΚ. Αν ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα δεν είχε τον Πασχαλάκη, αν τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Και η ΑΕΚ ήταν εύστοχη στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Θα τον είχε διασύρει αγωνιστικά. Δεν χρειάζονταν σφυρίγματα. Να που δεν τα έκανε. Τα γκολ και γύρισε το έργο. Ανοίγω ότι γύρισε την ομάδα, έβαλε τα καφ, συμπάθησε το κέντρο, έβαλε από την άκρη το Φορτούνι δεκάρι, έβαλε ένα κόφτη ακόμα, ο Μασούρας να μαρκάρει. Το ψηλό σημάδεψε το έργο. Εντάξει. Και έγινε ανταγωνιστικός Ολυμπιακός για 25-30 λεπτά. Τι έχουμε άλλο. Τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις εσύ. Πες μου εσύ τι θέλεις. 4,5 να δεις. Γρηγόρη, και ράπη μας λίγο πριν τις εκλογές. Θα πει τι ακούγεται παρασκηνιακά για συνεργασίες και λοιπά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Το Πασόκ θα συνεργηθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όσοι βουλευτές εδώ τα ρίξουν στα κόμματα, στα μίντια, θα τους βγάλουμε να μιλήσουν. Όσοι δεν τα στάξουν, δεν θα βγει κανένας να μιλήσει. Σε κανένα άλλο πράγμα ρώτησε. Αυτό ρωτάει. Άλλο ρωτάει. Τι. Αν βλέπουμε τίποτα, εγώ βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο παρασκήνιο. Τι να βλέπω, τι να βλέπω. Μακρά θα τη πάρει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει. Παρασκηνιακά η Νέα Δημοκρατία. Εδώ σου λέω τον Αβδελά Εξορία. Ξέρεις αυτά. Φυσικά. Για δεν τα λες. Δεν προλάβω. Πες μας, πού είναι ο Αβδελάς. Στα Γραβένα. Γιατί πήγε στα Γραβένα. Ξέρεις. Γιατί πήρε χαμπάρι ο Βελόπουλος, τους πλευρίσανε από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και σου λέει προκειμένου να έχω απώλειες, ναι. Ή θα πάτε σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, ναι. Ή φεύγετε. Δύο αποφάσισαν να φύγουν, ο Απόστολος πήγε στα Γραβένα. Κατάλαβες τι σου είχε ο Μητσοτάκης. Του λέω το Βελόπουλο, κοίτα να δεις, άμα δεν τα κάνεις όπως πρέπει, σου στείλω το ΣΔΟΕ, σου αλλάξει τα πετρέλαια. Ποιος είπε όχι. Σου στείλω το ΙΚΑ. Βλέπεις το παρασκήνιο. Αυτό σου μιλάνε, ναι. Πήγε στο Καρατζαφέρι, να είναι καλά ο Μητσοτάκης, δεν ξέρασε λέει το ΣΔΟΕ εκεί να μας ελέγξει. Μέχρι που νόμιζε ο Μητσοτάκης ότι ο Καρατζαφέρης θα κατέβει, κάθε εβδομάδα είχαμε το ΙΚΑ εκεί. Τι έγινε ρε παιδιά, λόγω και τις φύσεις, μας λέει πολλά. Λέμε, τα άμαθες λέει, όχι. Μας κυνηγάει λέει ο Μητσοτάκης. Τι κάναμε λέει και μας κυνηγάει ο Μητσοτάκης. Νομίζει λέει ότι ο παππούς θα κατέβει σε εκλογές. Πάει η κυρία Βέννη το βράδυ, του λέει το Καρατζαφέρη, δεν αφήσεις λακαμίες λέει, πάτε να βρεις λέμε τον άλλον, να ησυχάζουμε. Πήγε τα βρήκε, τελειώσαμε. Καθαρίσαμε, 4 χρόνια θα μας στήσει για να ζήσουμε. Ο άλλος, πώς το λένε, ο άλλος ψόφησε να πούμε με τον ζάχαρο, άστρα, έφαγε κρατικό χρήμα, διόρισε γιους, την ίδια επαναστάτη στα 70. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, τον Τράγκα χειρότερα θα του έκανα. Του στέλνα πολύ πράγμα. Πάλι καλός είναι. Τα έχω εγώ ένα δηλαδή, από τα 25 μέχρι τα 70, θα τρώει κρατικό χρήμα. Θα διορίζει, θα κάνει, θα κάνει και άλλες δουλειές. Δεν τον ελέγχω φορολογικά, στα Μονακό, ιστορίες και τέτοια. Μάλιστα. Και θα θυμηθεί τα 70 αυτός τώρα, μέχρι τα 72 που πέθανε, και πολύ έζησε δηλαδή. Εδώ άλλοι γυμνάζονται και φεύγουν πιο μπροστά. Δεν πίνουν, δεν καπνίζουν, να πούμε. Την είδε παραστάτης, ο ξάδερμα, επειδή ας πούμε δεν του έκαναν μια χάρη. Δηλαδή, εγώ θα έχω ας πούμε ένα πολιτικό, λέμε παράδειγμα, 30 χρόνια με κάνει δουλειές. Μου δίνει ΕΣΠΑ, μου διορίζει τα παιδιά, μου δίνει, ξέρω εγώ αυτά. Αφορά απαλλαγές, μου σβήνει πρόστιμα κτλ. 30 χρόνια. Και το 31ο χρόνο δεν μου κάνει μια δουλειά. Μια δουλειά ή δύο. Θα πάω κόντρα. Πρέπει να είμαι μεγάλος κοπρίτης. Εντάξει, ρε φίλε, ό,τι έγινε είναι. Μπορώ να μην το μιλήσω, του κάνω λίγα μούτρα, αλλά δεν αβγω απέναντι να πω αμάν κτλ. Αυτό το κάνω τράγκα. Και λίγα του κάνει. Ο ξάδερφος. Κότουσε όλο το σόγιο, τον ξάδερφο. Άρα το παρασκήνιο είναι τεράστιο. Τον άλλον, δεν λέμε ονόματα, του είχε ένα βίντεο κάτω το μειγμάχο να πούμε σε. Τον έχει κρατημένο και τον άλλον. Είπες εσύ. Εσύ και θα φτιάξεις το μούσι εκεί πέρα. Μη σε ξανακλέψουν εκεί το μαγαζί. Στην Περαία και άσε. Το ξέρουμε ότι πλεύεις το Μητσοτάκι. Το ξέρουμε. Τι έχω να πω γι' αυτό. Όχι θα έχω το ΙΚΑ κάθε εβδομάδα με ελέγχει. Φυσικά τον πλευρίσω το Μητσοτάκι. Τι να τον κάνω. Θα τον πάω κόντρα μου έρχεται το ΣΔΟΕ. Με βρίσκει τιμολόγια. 20 ευρώ κάτω, 5 ευρώ πάνω, μα με αυτά θα ασχολούμαι. Τα βρίσκω και τέλειω, βράδυ, από εδώ πέρα. Κοίταξε το πρωί να άρχισε την ώρα, άσε τώρα το Μητσοτάκι τώρα. Καρατζαφέρης ήταν πρατεφερίστας. Εσύ που κάνεις τα βάρες, έπιανε κομμάτια σε έκανε. Ναι, πρατεφερίστας ήταν. Τώρα είναι κλανεφερίστας, πάει. Επαγγελματικά έπεσε δηλαδή. Ναι, ρε. Βόδιγα, τον βλέπεις πώς ήταν. Ήτανε. Χειροδύναμος και τα λοιπά. Μια μέρα μου λέει. Εγώ ήξερα ότι ήταν κορυφαίος διαφημιστής. Έλα. Πολιτής.
πολιτής, διαφημιστής, γκόμενος, ό,τι γουστάρει. Όχι, αλλά αυτό. Τα πάντα ήταν. Τώρα το μαθαίνω. Μικρά παιδιά είμαστε μπροστά στον Γιώργο τον Καρτζαφέρη. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία από μόνο. Με λέει, έλα βάλουμε τσογλάνι στα 50 του, εγώ 30. Έλα βάλουμε, μου λέει, η Brand Fair. Ξέροντας εγώ τι δύναμη έχω από τον καρπό και κάτω, από τον καρπό και πάνω πατάτα, ξέρω τι το σώμα μου. Του λέω, Πρόεδρε, λέω, θα βάλουμε, αλλά δεν θα πιαστούμε δάκτυλα-δάκτυλα, παλάμη, θα πιαστούμε, πώς το λένε, από τον καρπό και κάτω. Αν τσογλάνι με φύγει από εδώ. Λέω, τι, όχι, λέει, έτσι δεν πάω. Θα με σκοτώ, θα με πάρεις. Πώς το λένε, αγκώνα να, από αγκώνα και πάνω και τέτοια, όποιος θέλει, λέω, ας έρθει. Από αγκώνα, από τον πίτσι και κάτω δεν κάνω. Από παλάμι, παλάμι πρέπει να δεις. Παλάμι, παλάμι να με κερδίσεις. Από κάτω από τον καρπό δεν με κερδίσεις. Δεν θα βάλουμε μία και μία, δεν βάζαμε και τέτοια. Θες να αλλάξουν οι κανονισμοί εσύ για σένα. Αφού δεν έχω δυνατά δάχτυλα εγώ και εγώ. Έχω δυνατούς ώμους. Σε βάλε σένα όποτε δεν στο διάλειμμα. Όχι να πιαστούμε χέρια με χέρια, πιαστούμε από εδώ κάτω. Σου κάνω έλξεις εγώ δεμένα τα χέρια από εδώ, δεμένα. Μονόζυγο το θες. Άμα πιάσω, δεν μπορώ. Πολύ καλά. Αυτό που οφείλεται. Κατασκευαστικό είναι. Έχω δυνατά χέρια εδώ πάνω, φεύγουν μπουνιές. Σε πάλι, άμα πάω, θα με κερδίσει ο άλλος. Αν πιαστούμε δάχτυλα, δάχτυλα και τέτοια. Μα έτσι είναι. Άλλος είναι ο κλαδάς, άμα σε πιάσει με τα δάχτυλα, τρελός. Θα σε σκοτώσει. Θα σε λιώσει το χέρι. Ναι, έχει ελκύ τη δύναμη, τη μεγάλη, ας πούμε. Όπου είσαι αδύνατος, έτσι και στην μπάλα και στη ζωή, ξέρει την αδυναμία σου. Του λέει λοιπόν το Μητσοτάκη, φίλοι. Μετά τον άλλον να ποιος ήταν. Το Κασιδιάρη καλά τον έκλεισε στη φυλακή Τσαμπουκά με τον Άριο Πάγο. Πήγε ο Τσίπρας σε προθέσεις στο Βόλο που πήγε 30 άτομα ήταν. Εγώ είμαι στο Λύκειο Τούμπας που κατέβηκα πρόεδρος παραπάνω είχα στην τάξη. Πώς θα πάρει. Και τον άλλο τον έχει το Πασόκ στις εκλογές μαζί. Πασόκ, άμα θες κάνα μέσο, άκουδο. Πασόκ θα πας. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτοί θα διορίσουν. Η Πασόκ είναι στο διόρισμα ασύλληπτη. Ακούς βλάκα. Καλά, σε είσαι τους Μητροπολίτες. Έχεις τη μεγαλύτερη δύναμη να πούμε. Αλλά δεν είδα να σε σώνουν τότε με το. Πώς το λένε, που σε βγάλουν από την ΕΣΥΕΜΘ. Πολλά νομίζεις, αλλά δεν ισχύει. Μια χαρά τα ξέρω. Θες τίποτα άλλο να με ρωτήσεις. Αφού θα με κάνω άλλο δεξιό που τον κατατρόπω, ο Μητσοτάκης. Το άλλαξα φώτα. Πώς θα βγουν, δηλαδή. Η ακροδεξιά έστειλε τον κρατικό μηχανισμό και τη διέλυσε. ΚΙΠ, ΜΥΠ, ΙΚΑ, ΕΣΥΚΑ, του διέλυσε. Ο Τσίπρας είναι. Σαν τον Κλάους Αθανασιάδη, σαν τον Χάβα, ανοίγει το στόμα, μπαίνουν μέσα μύγες. Τι να κάνει. Και μην κερδίσει ο Τσίπρας, κάνει άλλα. Τι να κερδίσει. Να κερδίσει ο Τσίπρας. Τι κερδίσει. Πώς θα κερδίσει ο Τσίπρας. Πώς θα κερδίσει ο Τσίπρας. Γιατί δεν ξέρεις τι. Πώς θα κερδίσει ο Τσίπρας. Τι Τσίπρας να κερδίσει. Βρε, δεν ξέρει. Ο Τσίπρας τελείωσε από την πολιτική. Βρε, κράτα μικρό. Βρε, ανοίγει το στόμα και μπαίνουν μύγες και ο Τσίπρας. Κράτα μικρό καλάθι. Ο Ανδρουλάκης τον έχουν δεμένο, άρα βγήκε ο Μητσοτάκης. Πώς βγήκε. Βγήκε, στο λόγο από τώρα. Εγώ πιστεύω. Περπατώντα βγήκε. Και το κουκουέ θα ανέβει πολύ. Ποιο κουκουέ βρε του ανύπαρκτου. Έχει το κουτσούμα 400 και ποιο κουκουέ. Και ο. Ποιος? Ο Βελόπουλος θα πάει καλά. Ο Βελόπουλος. Ναι. Άλλου δύο ελέγχου άμα τον κάνει. Μπορεί να μην κατέβει και στι εκλογέ. Ποιο Βελόπουλος. Στη Φλόρινα πήγε άλλο. Στα Γρεβενά. Στα Γρεβενά το στείλα τον άλλο. Και... τι εκέρε. Τι εκέρε. Πάνε στα θέματα. Τι εκέρε. Παλά κρατή δάχτυλα γιατί καρπού και τι όμω. Άστα ο Βαζιλίκη την πάνω στου 21 του μήνα θα είμαι εκεί. Σαν τον Καμαρά θα σε κάνω. Ποιο είναι ο φίλο. Ο Διονύσα τον Πορτό. Κοίτα μας κάνει το τραπέζι που έχεις. Το κάνει, ο κύριος. Είπα εγώ δεν είναι κύριος. Αλλά είναι και δυνατό παιδί. Μην τα βάζεις. Τέχνη, ξέρει τέχνη. Ξέρεις. Ξέρει τέχνη. Ξέρεις. Να το δω τι τέχνη. Καλησπέρα παιδιά από Ολλανδία. Παππού, εγώ δεν είμαι Έλληνας. Δούλευα και ζω στην Ελλάδα για 17 χρόνια. Τώρα είμαι στην Ολλανδία. Και όταν γίνεται συζήτηση για Ελλάδα, πάντα μιλάω με περηφάνεια και αγάπη για την Ελλάδα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κι άλλος Έλληνας με το δικό σου σκεπτικό. Εσύ πήγες στην Ολλανδία γιατί. Δεν είναι Έλληνας. Είναι? Ιγκόρ Μάλισεφ λέγεται. Πού πήγε ο Ιγκόρ? Στην Ολλανδία. Άμα έχει κόλλο, έλα δουλέψει εδώ, Ολλανδέ. 500 ευρώ το μήνα, 600 να κάνει υπερορίε και να μην σε πληρώνει. Δεν κατάλαβα. Κολόμαγκα να πούμε. Το ότι ο άνθρωπο ζήτησε ένα καλύτερο αύριο και πήγε στην Ολλανδία. Έτσι. Τον κάνει κακό. Τι μα το παίζει η Λινάρα τώρα, ο Ολλανδό. Όχι, για αυτό που έζησε στην Ελλάδα. Τι έζησε στην Ελλάδα. Πήγε στα νησιά, πήγε τι γκόμενε. Κύρισε, έμεινε εδώ να πληρώσει κανένα τέβε, κανένα αυτό. Στηθήσε καμιά ώρα ο Φλόρος τώρα από την Ολλανδία. Έχει το δικαίωμα να πάρει. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να πάρει, μα τη λέει κιόλα. Σηκώθηκε, έβγε. Λέει ότι δεν υπάρχει άλλο Έλληνα με το δικό σου σκεπτικό. Ποιο. Που ξέρει, δε Ολλανδάκο εσύ.
με τα χασίσια εκεί πέρα και τι σοκολάτε εκεί πέρα, τι χασισωμένε. Ξέρετε, είναι πολλού Έλληνε. Η οικογένεια άρχισε να λέει ο άνθρωπο. Και επειδή η οικογένεια δεν θα του κάνει. Τι σοκολάτε και. Τι άλλη οικογένεια. Κάνα και σκοτώσαν τα παιδιά. Τι θα πει η οικογένεια άρχισε. Δηλαδή, όποιο είναι οικογένεια άρχισε, τι είναι. Μη. Τι είναι οικογένεια άρχισε και κοπανά στι ζυμπήρε και τα λοιπά. Τι πάει να πει αυτό. Και τι. Όποιο και δηλαδή είναι οικογενειάρχη είναι καλό. Ταμπέλο του οικογενειάρχη βάζουμε και καλύπτουμε τα πάντα τα άλλα δηλαδή. Δηλαδή αυτό που δεν παντρεύτηκε και δεν έτυχε, ξέρω εγώ τι είναι, μειονεκτικά απέναντι σε εμά. Ε, αυτό λε. Είναι οικογενειάρχη. Μα τον πετά εκεί στον ανεμιστήρα τη λάσπη με τα χασίσια με αυτά. Στην Ολλανδία είναι. Ναι. Αυτή ξυπνάει το πρωί και πήγαν χαζίσει. Πρώτον. Δεύτερον. Αφού είναι τόσο καλά στην Ελλάδα, γιατί έφυγε. Γιατί βρήκε ένα καλύτερο αύριο. Η άραφα είναι και καλύτερα, τι μα λέει. Γιατί λέει για την Ολλανδία την καλύτερη. Και σου λέει, παρότι δεν καταγγέλνει την Ελλάδα, ναι, εκτιμά την Ελλάδα και την έχει ψηλά. Χαιρεθήκαμε, πέσα μου. Που εκτιμά την Ελλάδα. Πάμε στη διάλειμμα. Ναι, σώπα. Με συγκινηθήκαμε. Πάμε στη διάλειμμα. Ναι, συγκινηθήκαμε. Πάμε να τηλεφώνουμε στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 για να το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε 8 εισιτήρια τα οποία θα κληρωθούν αύριο στις 11 παρατέρτο. Γράφετε α2, αφήνετε κενό. ΠΑΟΚ το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54.344 για να μάθετε αύριο αν θα είστε ένας από τους 8 τυχερούς. Κωστή. Μπήκα χθες μέσα στο site της Instacart να δω αυτοκίνητο και έπαθα πλάκα με τις επιλογές. Καινούρια, μεταχειρισμένα και όλα καταπληκτικά. Και όλα ετοιμοπαράδοτα. Με ένα κλικ στην πόρτα μας, χωρίς προκαταβολή και κυρίως χωρίς τράπεζες. Instacart.gr. Το νούμερο 1 ευέλικτο leasing, κορυφαία επιλογή για ιδιώτες και εταιρείες. Μπες τώρα στο www.instacart.gr και θα μας θυμηθείς. Για περισσότερες πληροφορίες στο 211-234-7706. Για όσους δεν προλάβανε το ξαναλέω, 211-234-7706, instacart.gr, το νούμερο 1, ευέλικτο leasing. Σου απαντάν δύο φίλοι και μεταφέρω τα μηνύματα. Μάλιστα. Φυσικά και περηφανιμόμαστε όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Οι ψαγμένοι σέβονται την ιστορία μας, οι περισσότεροι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό. Όσον αφορά το επάγγελμά μου, εννοεί τη διαπόληση, οι ξένες εταιρείες εμπιστεύω τον Έλληνα καπετάνιο, όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή το δείχνουν οι στατιστικές. Από τότε που εμφανίστηκε η θάλασσα ως σήμερα. Τι λέει ο φίλος, καπετάνιος. Θα πετάει τα ύποπτα εμπορεύματα, καλός είναι ο καπετάνιος. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Ο φίλος από την Ολλανδία, ο Ιγκόρ. Ναι. Μόνο μπύρα πες το ξέρω όλα. Δεν έχω καμία σχέση με ναρκωτικά. Ναι, έφαγα από Ελλάδα γιατί μου δόθηκε ευκαιρία. Ναι. Αλλά πολύ καλά ξέρω τι σημαίνει να δουλεύεις για μισθό που δεν φτάνει για τίποτα. Μπράβο. Άρα τι μας πενεύει στην Ελλάδα, ρε βλάκα να πούμε. Σηκώθηκες, έφυγες. Το εξωτερικό καλά έκανες, τι μας πενεύει στην Ελλάδα. Παπάρα. Αυτό σου απαντάω εγώ. Σηκώθηκε, έφυγε άλλος γιατρός, γιατί αντί αν πάρει 1000 ευρώ στο Ιπποκράτιο θα πάρει 5.000. Γιατί κάθεσε 15 χρόνια ο Πισινός το έβγαλε και ρόζους από το διάβασμα. Τι μας πενεύει στην Ελλάδα δηλαδή. Σε τι είναι η Ελλάδα. Ενοχλεί που την πενεύει. Τι να πενεύσει, μα τι, δεν ξέρει τι να πενεύσει ο βλάκας. Τι να πενεύσει. Αν δεν είσαι λαμόγιο. Σέβεται το ψωμάκι που έφαγε. Άμα το σεβόταν θα καθόταν εδώ. Δεν θα σηκώνεται να φύγει. Άντε πάμε παρακάτω. Τράβα. Τράβα παρακάτω. Τράβα παρακάτω τώρα το κάθε μπαγλαμά τώρα εδώ πέρα. Άντε. Δεν μου λες, ακούγεται. Μάλιστα. Ακούστηκε. Ναι. Ότι ο Βαγγέλης Μπαρνάκης ενδιαφέρεται να πάρει τη Ρώμα. Τι να πάρει. Να πάρει τη Ρώμα. Πίτσα Ρώμα μπορεί να την πάρει. Μισό λεπτό. Να πάει με τον καράπα από τα σημάρια και άλλα. Μισό λεπτό. 50 κιλά φόδια παραπάνω. Ρε, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Τη Ρώμα να πάρει. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί και αν υπάρχει τέτοιο δεχόμενο. Ναι, ναι. Ρωτάμε στο εξής. Ναι. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει γενικότερα. Δηλαδή, ποιο? Με διαφόρους οι οποίοι είναι μεγάλοι και τρανοί, ναι, να μπορεί να έχουν περισσότερες από μια ομάδα στην Ευρώπη. Όχι, να την πάρει ο Καρυπίδης στη Ρώμα και ο Βουλινός. Να πάρει την Γιουβέντους. Ποιος θα την πάρει. Ποιος θα την πάρει. Δεν υπάρχουν πολλοί μεγάλοι επιχειρηματίες οι οποίοι αγοράζουν ομάδες. Καλά, κάποιος την πάρει εγώ. Γιατί ένας επιχειρηματίας να μπορεί να πάρει δύο ομάδες, τρεις ομάδες. Καπιταλισμός υπάρχει. Ένα επιχειρηματία να κάνει 5 επιχειρήσει και ο άλλο να μην κάνει κάτι. Άλλο 5 για ομάδε μιλάμε, για πρωτάθλημα. Για ανταγωνισμό. Γιατί ανταγωνισμό. Όταν... Δεν παίρνει από το ίδιο. Δεν παίρνει η ίδια ομάδα. Εδώ ο Πατατούδη είχε 3. Ο Κόκαλη είχε 4. Τι μα λε. Ρεσί. Τι ρεσί. Κατάλαβε τι λέω. Καπιταλισμό δεν έχουμε. Έχει ένα πρόεδρο, ναι, τη Σίτη στην Αγγλία. Ωραία. Την Μαρσέη στη Γαλλία. Ναι, και. Την Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Μαγκιά του. Πληρώνει. Πληρώνει, κύριε Σλότσα. Δεν με πειράζει. Όταν θα παίξουν μεταξύ του, ναι, αυτές οι ομάδες, ναι, αυτομάτως δεν. Λες τώρα με ποια ομάδα είναι ο πρόεδρος.
Μπορεί να στήσει το μάτς. Με ποια ομάδα είναι ο πρόεδρος? Με αυτή η οποία όταν περάσει θα πάρει περισσότερα λεπτά από τη διοργάνωση. Ωραία, γιατί να επιτρέπεται αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο να μην που να μην επιτρέπει. Γιατί υπάρχει διεθνισμός, υπάρχει καπιταλισμός. Τι να κάνουμε τώρα, εμείς καινούργια. Δεν είναι δίκαιο αυτό όμως. Το τι είναι, τι με νοιάζει εμένα, τι είναι. Τι ισχύει. Είναι υγιές. Βεβαίως. Πού είναι υγιές. Γιατί δεν είναι. Ο Μαρινάκης δεν έχει την Νότια. Ναι. Έχει τον Ολυμπιακό. Ναι. Πού είναι η αρρώστια δηλαδή. Πού είναι η αρρώστια. Λέμε ότι τυχαίνει να παίξουν μαζί στην Ευρώπη που δεν γίνεται. Ναι. Μπορεί άμα κάποιοι να παίξουν. Ναι. Κάποια στιγμή μπορεί να παίξουν. Ναι. Θα κάτσει να χάσει η Νότια. Ή θα κερδίσει, θα δει το λογιστήριο τι το συμφέρει. Ό,τι το συμφέρει θα κάνει. Και αυτό μάτος αυτό δεν κάνει αναξιόπιστο το άθλημα. Και τι είναι αξιόπιστο δηλαδή για να είναι το πρωτάθλημα αξιόπιστο. Η μία δεν είναι τίποτα αξιόπιστο στην Ελλάδα, την άλλη δεν είναι τίποτα αξιόπιστο στην Ευρώπη. Αποφάσει. Τι σε πειράζει εσένα να την πάρει τη Ρώμη? Εγώ ρε φίλε, σκέφτομαι φωναχτά και ρωτάω. Γιατί να μπορεί ο Κέλλαϊ Φίφερε που έχει την Παρή να πάρει και μια ομάδα στην Αγγλία? Να μην μπορεί. Ποια ομάδα θέλει, πάρτε. Βγάλε συνόμο και γίνει δικαστή. Ρωτάω, ρε φίλε. Εμένα δεν με πειράζει. Έχω στάρει με το ποδόσφαιρο. Εμένα δεν με πειράζει. Δεν με ενοχλεί. Θέλω και το παρασκήνιο. Παρασκήνιο υπάρχει ούτω ή άλλω. Το θέλω. Γιατί υπάρχει και αυτό. Να, εγώ το θέλω, μ' αρέσει. Δηλαδή το μαθαίνει ότι η Μπαρσελόνα επί πόσα χρόνια έδινε χρήματα σε έναν ο οποίο έκανε κουμάντο του διαιτητέ. Ναι. Δεν σου ενοχλεί αυτό το πράγμα. Όχι. Γιατί. Α, ο παδό τη Μπαρσελόνα, άμα έπαιρνε τα πρωταθλήματα, έλεγε δεν πειράζει. Εσύ, εγώ που την συμπαθώ την Μπαρσελόνα, αλλά δεν είναι σωστό. Εδώ ρε παιδάκι μου, όταν έχετε οι διαιτητές, οι ομάδες σας, δεν σας πειράζει. Ναι, πιστεύω ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι. Τι μου λες. Δεν θέλουν. Ω, συγκινήθηκα. Συγκινήσου, άθελα, σου δώσω ένα χαρτομάτι. Ναι, δώσε μου πολλά. Πάρε γραμμές. Θες να πάρουμε γραμμές. Τι να πάρουμε, έχεις τίποτα άλλο να πεις. Πολιτικά είπαμε. Ο Χριστός με τον Μητσοτάκη στα μαχαίρια, γιατί κυνηγάει τον Βελόπουλο. Τι λέει ο Τριανταφυλόπουλος. Ναι. Τον, ο Τριανταφυλόπουλος είναι εμπλεκόμενος. Περίμενε. Διαπλεκόμενος. Ναι. Με Βαρδινογιάννηδες. Το Χατζηνικολάου. Τι σου λέω εγώ τώρα. Δεν το γουστάρω τον Τριανταφυλόπουλο εγώ. Διαπλεκόμενος. Όχι κουμπάρδι μου Βαρδινογιάννης. Όχι μίλησα με τον ένανε. Όχι έφαγα με τον άλλονε. Όχι έβγαλα για τον ένανε το θέμα γιατί με είπε ο άλλος. Άστο να τον Τριανταφυλόπουλο τώρα. Έχει ωραίο λόγο. Όλοι οι αριστεροί έχουν. Το Πασόκ μέσα ήταν ο μπαμπάς του. Καιρός να είναι να το θυμάται. Από εκεί και πέρα άστον ήταν. Φίλος της εκπομπής μας είναι το ραδιόφωνο. Δεν τον κολλάμε πολύ, δεν τον γουστάρω. Δεν μ' αρέσει η μάπα του. Γιατί κρίνεις αυτό και δεν κρίνεις τα λεγόμενά του? Τι είπε δηλαδή? Έβγαλε ότι... ανακοίνωση του Χατζηνικολάου, ανάρτηση έκανε. Ναι, ναι. Ότι αδικήθηκε κατάφορο ο Ολυμπιακός. Ναι. Υπάρχει πέναλτι. Τι ομάδα είναι ο Χατζηνικολάου? Ολυμπιακό. Καλά έκανε και έβγαλε. Και το απαντάει ο Χατζηνικολάου. Τι το απαντάει, ναι. Εντάξει. Ο ένας διαμπλεκόμενος απαντάει τον άλλον. Ναι. Ναι, τι είπε. Και το λέει, μίλα καλύτερα για τένις και όχι για ποδόσφαιρο. Ενώ ο Τριανταφυλόπουλος μέσα στην μπάλα μεγάλωσε. Έπαιζε μπάλα. Τι, πού έπαιζε? Έπαιζε μπάλα. Και πού ασχολήθηκε με αθλητικό ρεπορτάζ? Πού ασχολήθηκε? Δεν είναι εξής γνωστός, την ΑΕΚ. Πού τα 9 μέρα είναι. Είναι ρε. Άδεια από εδώ πέρα. Τριανταφυλόπουλος με την μπάλα. Με στο Καστρί εκεί, ιδέα δεν είχαν. Άστο. Ο ένας διαπλεκόμενος μάλωσε με τον άλλον και από εγώ να κρίνω ποιος έχει δίκιο τώρα. Ωραία. Τέλος. Τα λεγόμενα του φίλου του Κούγια ότι θα τα βρω με τους οργανωμένους του Ηρακλή. Αν τα βρει, θα είναι ύποπτοι οργανωμένοι. Και τι να είναι ύποπτοι? Γιατί πώς θα τα βρει, με ποιο τρόπο. Το είναι, είναι χοντρό που είναι. Μιλάς με τον άνθρωπο? Όποτε γουστάρω μιλάω. Ωραία. Έχω καλή σχέση 20 χρόνια. Καλά. Γιατί να μην μιλάω? Δεν είπα, ρώτησα αν μιλάω. Έχω και καλή σχέση και τον γουστάρω κιόλας. Και αυτός γουστάρει εμένα. Καλά... Έχουμε μια αλληλοεκτίμηση με τον Κούγια. Πειράζει. Δεν είναι προτιμότερο να το ρωτήσεις πώς θα τα βρει. Και τι πρέπει να σου πω? Πώς θα βρίσκουν οι πρόεδροι με τους οργανωμένους? Με ποιο τρόπο? Σε όλη την Ελλάδα πώς τα βρίσκουν? Δεν απαντάς, ε? Με πολλούς τρόπους. Αν τα βρουν οι οργανωμένοι με τον Κούγια, θα κράξω τους οργανωμένους. Θα πω ξεφύγατε από τα, πώς θα λένε, από την ιδεολογία σας. Εγώ τους οργανωμένους, εγώ γουστάρω τον Κούγια. Γουστάρω και τη θύρα 10. Γιατί λέει αυτόνομη. Άμα κάνει πίσω η αυτόνομη στον Κούγια, θα κράξω την αυτόνομη. Είμαι ατρίκιος, ωραίος. Ή το γουστάρεις, δεν το γουστάρεις. Το θα τα βρω πάει αλλού. Το κατάλαβες? Δεν πιστεύω ότι θα τα βρει.
Γιατί πιστεύω στην ιδεολογία της αυτόνομης. Δεν νομίζω να τις προδώσουν τις ιδέες τους οι αυτόνομοι. Αν τις προδώσουν, θα με έχουν απέναντί τους. Τι ακολώσω να την βάλω κόντρα, για ποιο λόγο? Που εσείς δεν λέγατε ότι το κουγιά δεν το γουστάρετε? Μάλιστα. Ότι με τίποτα δεν το θέλετε? Μάλιστα. Τι έγινε και αλλάξατε γνώμη? Ο Θαμάδα τι θα γίνει? Αν θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί είναι ιδεολόγοι. Και μου το είπε και Ευγενείο. Δεν πλησιάζονται, λέει. Δεν γουστάρουν παρεδώσε. Δεν γουστάρουν εκδρομέ τζάμπα. Δεν γουστάρουν και του παραδέχομαι, λέει αυτό. Μου το είπε εμένα, Ευγενείο. Μ' αρέσουν, λέει, οι τύποι αυτοί. Δεν τα πάμε καλά. Εντάξει. Δεν χωνόμαστε ένα τον άλλον. Δεν μου ζητάει. Δώσ' μου, ξέρω εγώ, τη φύλαξη τη ομάδο. Δώσ' μου, ξέρω εγώ, τζάμπα πούλμαν. Δώσ' μου διορισμό. Δώσ' μου το ένα. Δώσ' μου χρήματα. Δώσ' μου γραφεία τύπου. Δεν με είπαν τίποτα. Δεν πρέπει να το πούμε το καλό αυτό? Αν τα βρούμε τον κουγιά, πάει το μυαλό μου αλλού είμαι. Πιστεύω ότι δεν τα βρουν. Και δεν πρέπει να τα βρουν. Κούτ μέχρι εδώ. Ξηγημένος, ωραίος, καθαρός. Όχι νάξι. Εντάξει. Εντάξει, λέει. Λοιπόν, τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Συμπεριμένεις να βγει άλλο κόμμα εκτός του Μητσοτάκη? Εγώ έχω πει ότι θα υπάρχει συγκυβέρνηση. Συγκυβέρνηση με το Πασόκ τάβρε και τον έχει δεμένο τον άλλον. Δεμένο τον έχει. Με για τον νέο. Πέσω στον κόσμο να ξέρει ο κόσμος που δεν ξέρει. Τον έχει χειροπόδαρα δεμένο. Ο Τσίπρας ανοίγει το στόμα, μπαίνουν 10 μέλη σε 30 μύγες. Πελόπουλος ο Χριστός τον εγκατέλειψε. Καρατζαφέρης γέρασε. Το κόμμα του Κασιδιάρη δεν το αφήσουν να μπει στις εκλογές. Ο αεροπαγήτης. Τελευταία στιγμή. Ποιος άλλος έμεινε? Ο Κουτσούμπας έγινε 500 κιλά μοσχάρι, να πούμε. Ούτε τον νοιάζει. Τον νοιάζει να πάρει 5% να πάρει τα λεφτά. Άλλος ποιος είναι? Σένα μιλάω. Βαρουφάκης. Ποιος? Βαρουφάκης. Βαρουφάκης έχει αποτρελαθεί τελείως. 61 χρόνο πήγε. Καλά κρατιέται. Μοτοσυκλέτες. Η Δανάη έχει λεφτά. Δεν τον κλαίω. Αλή, αλή και τρισαλή. Και η θεία μου η Χρυσαλή για μας. Άσε ο Βαρουφάκης. Βαρουφάκης έχει καβάντζα γερή. Δεν τον κλαίω. Άλλος έχει μείνει κανένας? Όχι. Όχι. Κάντε πάνω στον κόσμο. Εκτός αν έχουμε καμιά έκπληξη. Τι έπληξη? Πού να ξέρω. Τα κόμματα τα είπαμε όλα. Ποια είναι τα κόμματα? Η Λατινοπούλου, την Αβαντάριο, πώς το λένε, ο Γιανακόπουλος. Μάλλον την κουστάρει για αγκόμενα, να πούμε. Τι? Πόσο, 32 δεν είναι η Λατινοπούλου? Μια χαρά, ωραία αγκόμενα είναι. Για τον Γιανακόπουλο, μια χαρά είναι. Τώρα σήμερα το έμαθα. Τι γίνεται, ρε. Την πατρονάρι, λέει ο Γιανακόπουλος. Άρα την κουστάρει. Έβαλε και του κούγια τη γυναίκα την πρώτη Βατίδου. Πάλι ξανθιά να πούμε γεννημένη. Πώς? Όχι, είναι ο φαρμακόποιος, ξέρει που χτυπάει, μη στεναχωριές. Άστα τώρα. Θα πάρει 1,5% η Λατινοπούλα. Αν πάρει, θα πάρει 400.000 από τα ξέρεις αυτά. Φυσικά. Ποιος? Το Πατσοτάκι, ο φίλος του Πατρονάρη. Ο Λασκαρίδης, ναι, ναι, σωστός. Άλλα. Εφοπλιστής. Ναι. Μάλιστα. Ή θα είναι εφοπλιστής σε σένα, θα κάνει. Εμάς, άμα πάρεις δώσεις καμιά... Ναι, δεν σε κάνει ένα εφοπλιστής. Ούτε τη μαούνα το πλοίο δεν μπορεί να δέσει στο λιμάνι. Τι? Ναι, στο πέταξε ο Παπαζαβυρίου. Του φάλα ο Παπαζαβυρίου, δεν πιάνετε. Πουθενά δεν πιάνετε. Δεν πιανόμαστε, ρε. Καλησπέρα. Πας στον κόσμο, ρε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, φίλε. Δώσε λίγο ήχο. Καλησπέρα, παιδιά, μ' ακούτε? Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Κόντσα από Σουηδία, τι κάνετε, παιδιά? Από Σουηδία. Από Σουηδία. Θα σε ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση που μας πήρε εκεί στη Σουηδία και βγάζουμε ψωμάκι. Είμαι ο πλέον κατάλληλος μετά το μήνυμα που διαβάσατε από το παιδί, αν δεν κάνω λάθος, από την Ολλανδία. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είπε το παιδί και τον έκραξε, Κωστή. Το παιδί ήταν στην Ελλάδα, έφυγε, πήγε για καλύτερο μέλλον, καλά έκανε και μου το παίζει Έλληνα τώρα. Έλληνας, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ο χώρος και πώς νιώθουμε εμείς. Δηλαδή, το κράτος δεν είναι το κράτος. Βρε, Ελλάδα είναι να έρθει ένα μήνα το καλοκαίρι, διακοπές 20 μέρες, 10 τα Χριστούγεννα, 10 την Πρωτοχρονιά, τελείωσες. Α, μπράβο, τον τόπο αγαπάμε όλοι. Άντε τώρα, Κωστή, για άλλο σε πήρα. Εγώ δεν κατάφερα να σε πάρω χθες, ναι, μετά τον αγώνα της Κυριακής. Ναι, θέλω, ναι, να μου πεις την άποψή σου γενικότερα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εγώ να σου πω πριν μου πεις ότι θες να μου πεις ότι δεν είμαι φανατικός. Δηλαδή με το ζόρι μπορεί να με πεις φύλαθλο. Παρακολουθώ απλά πολύ αραιά και θα δω 1 με 2 αγώνες του Ολυμπιακού το χρόνο. Και μεγάλο, Ολυμπιακός είσαι.
Ναι, ναι. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Άκου να δεις. Δεν παίρνεις τη δουλειά σου άνθρωπο με τεράστιο κεφάλι, μεγάλο. Δεν έχει μυαλό μέσα. Ο Ανιγκό πήγε και έπαιξε τον Εμβιλά αργό. Αυτό το φουκαρά, τον, αυτό το φουκαρά τον Κινέζο, τον οποίο τον έχει διαλύσει. Κορεάτης είναι. Ναι, από το ίδιο πράγμα. Κορεάτης, τα μάτια σκιστά είναι και των δύο. Λοιπόν, το παιδί αυτό έχει μεγάλες ικανότητες να παίζει 8-10. Το βάζουν τρέχει για 3. Δεν μπορεί να προσφέρει. Χάνεται κι αυτός. Και 3 δεκάρια που άγαθε η μπάλα μαρκάρουν με τα μάτια. Σπεριλαβαίνει η ΑΕΚ στο κέντρο για 0-4. Δεν τα κάνει η ΑΕΚ τα γκολ για τον ΑΒΒ λόγο. Δεν έχει καλές εκτελέσεις. Το βλέπω βλάκας ο Ανιγκό, γιατί είναι βλάκας θα πούμε. Βλάκας. Γιατί όταν παίζω εγώ με την ΑΕΚ που έχει δεκάρια, 20, 30 εκρηκτικά. Γενική αντοχή μεγάλη. Κλέψιμο μπροστά από την περιοχή του αντιπάλου. Εκπληκτική. Και πάω παίζω εγώ με 3 δεκάρια. Ή βλάκας είμαι ή ηλίθιος. Ποδοσφαιρικά εννοώ πάντα. Ο άνθρωπος μπορεί στην προσωπική του ζωή να είναι πανέξυπνος. Που δεν το βλέπω βέβαια με το κεφάλι που έχει. Κωστή, ναι. Για ποιο γενικό εικόνα να σου μιλήσω. Εγώ δηλαδή που φαντάζομαι δηλαδή, ούτε καν όλα τα ονόματα των παιχτών. Αλλά πρόσεξα ένα πράγμα με τον Ολυμπιακό. Δύο πάσες και μετά αν βγει η δεύτερη, γιατί συνήθως κλέβανε μετά από μία πάσα, άντε το πολύ δύο, άντε και καμιά γιώμα. Τουλάχιστον ήταν τα πρώτα 45 λεπτά μετά συγχύστηκα. Πραγματικά σου μιλάω. Ένιωθα, άμα δεν ήξερα τι παίζει με ΑΕΚ, ότι παίζει με μια ομάδα πολύ μεγαλύτερου. Ναι, θα ρίξει η Ρώμα και πραγματικά. Ναι, ναι. Πραγματικά έτσι ένιωσα. Λέω τώρα ή η ΑΕΚ έχει ανέβει πολύ, που σίγουρα έχει ανέβει η ΑΕΚ και μ' άρεσε το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ΑΕΚ, ή ο Ολυμπιακός έχει γίνει, τι να πω, για τα πανηγύρια. Ο Γιωβάνοβιτς που βάζει 4 χαφ να τρέχουν σαν σκυλιά και να κόβουν με τη μυθή τέχνη, είναι βλάκας και ο άλλος είναι έξυπνος, ε. Έτσι. Βρε, τα λέμε. Εγώ, αυτό θα τα λέμε να προλάβουμε. Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ο Γιωβάνοβιτς βάζει 3 τρεχαλατζίδες και 2 δολοφόνους αλλαγή. Και έχει ένα Μπερνάρ και μου λέει χθες ο άλλος, ο Μπερνάρ τι έχει να πεις. Ο Μπερνάρ 3 κόφτες έχει από πίσω κάλυψη. Βλάκα του λέω. Ανόητε. Έλα, πάρε τον πολιτή τώρα. Ποιος? Ο πολιτή. Πολιτής. Μάλιστα κύριε. Πού με πήρες χαμπάρι, καλησπέρα. Βέβαια. Δουλειά του. Χρόνια πολλά. Ανεξιδευτή τα κουρατών. Χρόνια πολλά. Έτσι. Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο. Κόκκινε, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Μπράβο, με υγεία. Καταρχήν πήρα κατά πρώτον να εκτιάσω δικό σας χορηγό, ο οποίος είναι ο Πετκανίτσα. Θα σε κερδίσει το λακκό σου ταξίδι. Ναι, μόνο παιδί, η τηλεφωνία σου είναι 5G μάπα ή βγάλε τα άκρη, τα κατσφρή ή πάλι κάπου προς τα έξω. Έλα, τώρα με ακούς καλά. Πάμε πάλι καλά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Πετκανίτσας που κάνει τα κλειδαράς είναι από τους λίγους επαγγελματίες που γνώρισα. Πρόσεξε τι λέω. Τους καλύτερους επαγγελματίες. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Κόκκινε να σε ρωτήσω κάτι. Πρώτα το. Και θέλεις να πάρεις μια ομάδα, έχεις τον Ολυμπιακό και θέλεις να πάρεις μια ομάδα. Ναι. Θα την πάρεις μέσα από τις εταιρείες σου που έχεις το τραφ των εταιριών ή θα την πάρεις σαν Μαρινάκη. Σαν εταιρεία την πάρει. Σαν εταιρεία. Μπράβο. Και γιατί να μην την πάρει δηλαδή τις ομάδες. Γιατί ρε φίλε θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύει ναι, οι δύο ομάδες στην Ευρώπη να παίξουν μεταξύ τους. Τι δύο ομάδες. Θα βάλει μισό λεπτό. Θα βάλει τη γυναίκα του ρε στην άλλη ομάδα το γιο του. Δεν μπορεί. Κάσε με, δεν μπορεί. Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί τώρα. Όταν έπαιξε η Σάρμπουκ με τη Λειψία, είπαν ένα από τους δύο. Δεν γίνεται και οι δύο. Δεν το ξέρω, Κόκκινε, και δεν επιμένω. Σε κάτι που δεν ξέρω, δεν το επιμένω. Αλλά ξέρω ότι οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν ένα τραστ εταιριών. Έτσι, ψυχιατρικές εταιρείες, οι οποίες κάνουν εξαγορές εκεί μέσα. Δεκτώ ό,τι θέλουν να σκάνουν. Εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό να έχει δύο ομάδες. Όταν είχε τη Λάρισα Πατακίνης με τον Πάο, δεν λέγαν τίποτα. Εδώ τώρα του πήραξε ο Μαρινάκης με τη Ρώμα. Δεν με πήραξε ο Μαρινάκης. Εγώ είπα πολλά ονόματα. Ναι, ναι. Ρε, Κόκκινε, συγγνώμη τώρα. Εσύ τι περιμένει δηλαδή. Να έρθει από το Ντουμπάι κάποιος και να πει αγοράζω τον Ηρακλή. Τρέλα μας πουλάς όλα. Αυτός. Η Ρώμα θα πάει να αγοράσει τον Ηρακλή, θα αγοράσει. Έτσι δεν είναι. Εσύ δηλαδή λες ότι είναι καλό να παίρνεις επιχειρηματίες. Είναι καλό γιατί ο συγκεκριμένος, όχι επιχειρηματίας, θα ρίξει λεφτά. Δεν είναι καλό. Εγώ λέω ότι... Αυτό θέλει τον Πάπα ρε. Δημιουργεί άλλα πράγματα στο Πάπα. Τον Πάπα θέλει αυτός.
Ρε, ποιο με τον Πάπα. Πώς πάει η αγορά έτσι, ρε, αυτά τις κολομάδες. Πώς πάει η αγορά έτσι. Η αγορά, εγώ βλέπω μεγάλη, στο δικό μου τον κλάδο, έτσι, έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πάρα πολύ δουλειά. Φυσικά αυτό έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις που ανοίγουν από το κράτος. Τώρα δεν ξέρω αν θα υλοποιηθούν ή όχι, αλλά πλέον ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Έχω δουλειά πολύ. Και εκμεταλλεύομαι και το κάθε λεπτό. Κατάλαβες. Αυτά. Τίποτα άλλο. Πολύ καλά κάνεις. Επόμενη γραμμή, ναι. Μαλιά! Έτσι μαλλιά να τυχωθώ! Όχι, να πας στην αίρα και να τυχωθείς. Επόμενος. Πάρε εκεί να γλύψεις τα παπτά των Αθηναίων. Εδώ δεν έχει. Έλα. Τυχωθείς παπάρα και εσύ. Όλη μέρα στα τηλέφωνα. Τα κακά μεροκάμα το κοπρίτι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Γιώργος από Κυπαρισία, τι κάνουμε. Καλώς τον Γιώργο από την Κυπαρισία. Τι κάνουμε, καλά παιδιά, με συγχωρείτε, τώρα ξεμέτρησα από το Πάσχα. Το φαντάζομαι και στην Κυπαρισία το πίνετε το έργο πολύ, ναι. Άστο, σου μιλάω, έχει γίνει χαμός. Τίποτα κόκκινε. Σε περιμένουμε για αγώνα. Πού να κατέβει η Κυπαρισία, ρε ο Φλώρος. Τι αγώνα. Λοιπόν, εγώ σας περιμένω. Σας περιμένω. Έχετε αγώνα, καλό νοσοκομείο εκεί να τον περιθάλψουν. Έχουμε το καλύτερο για τον Γρηγόρη, θα πληρώσουμε κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Ρε φίλε, λοιπόν, όταν πίνετε σπινάκια σε εκείνο του και θα πίνουμε στο μεγάλο κρίκερ. Καλά σε λέω κόκκινο. Μην το χώνεσαι γιατί. Τι να κάνουμε. Τι αγώνα. Θα τον φέρω. Θα τον φέρω. Θα τον φέρω τον απαγάγο τρεις μέρες. Θα τον φέρω. Εννοείται να έρθετε. Λοιπόν, κάτι εντάχει ότι θα πάει και μισή ώρα και θα πρέπει να κάνετε διάλειμμα. Θέλω να πω κάτι να έχει επειδή μαγειρίζω εγώ. Σας πρόσεχα βέβαια, δεν πάει περιπτώσει. Λοιπόν, δεν λυπάμαι καθόλου. Το πέναλτι ήταν Μουσαντέ. Δεν λυπάμαι καθόλου τον Ολυμπιακό. Ποιο το λυπάτε. Το πέναλτι ήταν Μουσαντέ. Όχι, ήταν τα ίδια, κλέβανε. Σκοτώσαν λέει το ποδόσφαιρο. Το Κατσουράνι, το offside, εμά, πόσε φορέ. Το κύπελο με τον Αστέρα. Εντάξει. Θέλω να σου πω, σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για στιγμή. Έτσι είναι η ζωή, κύκλο είναι. Έτσι ακριβώ. Πέδε, σα χαιρετώ, σα περιμένω. Φιλιά. Να είσαι καλά. Πάμε να σημείς και τώρα ερχόμαστε. Πάμε. Πάμε. Ατσέκεις. Τι να δείτε το ταξίδι. Το ταξίδι. Ταξίδια. Το 95,5 των FM. Το 2310 αντάρια είναι ελεύθερα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να πάμε στους ακροατές οι οποίοι έχουν ήδη τηλεφωνήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι. Τι χαντρικά ρε. Καλησπέρα ρε. Πες μίλα. Εγώ είμαι. Μίλα. Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός. Καλώς τον. Ρε Σιραπτόπουλε, για ποιο λόγο έδωσες άλλα προγνωστικά, πήγες, έπαιξες άλλα και πληρώθηκες? Δεν έπαιξα, αλλά 2-3 γκολ τα έπαιξα. Έπαιξα γκολ και over. Ναι, έδωσες Παναθηναϊκό πάλι να χάσει, κέρδισε. Έδωσες Ολυμπιακό να κερδίσει, κέρδισε η ΑΕΚ. Και δεν τα λες αυτά. Δεν δήλωσε tipster ποτέ. Ναι. Εγώ μια χάρη θέλω μόνο. Εγώ κοιτάδεις. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, να δίνει Παναθηναϊκό να χάνει. Μπορεί. Κοίτα ότι θα... εγώ τον Καρατζαφέρι Παναθηναϊκό και Άρσεναλ. Πιστεύω ότι δεν θα χάνει το καλοκαίρι ο Καρατζαφέρι. Πώς. Πώς. Πιστεύω το πάρει City και ΑΕΚ. Αλλά tipster που λέει ο κόκκινος... Εγώ βγάζω λεφτά από το στοίχημα, χθες για μισό λεπτό θα κέρδιζα πάλι. Παίζω κάθε εβδομάδα. Σκέψου πόσο κατσίκι είναι από τον γκολ στο 94. Καμιά, λοιπόν, εταιρεία, καμιά εταιρεία δεν μου δίνει λεφτά στοιχηματική. Έχω πολλές εταιρείες άλλες. Καμιά στοιχηματική δεν θα δώσει λεφτά για μένα. Απλά έτσι, ναι. Έχει πολύ πλάκα τα pre-game που κάνεις και τα post-game. Που τελευταία μόνο τον Παναθηναϊκό τον δίνεις να χάνει και μονίμως κερδίζει. Έκανα και μια δήλωση. Για να την ακούσω. Θα βγει με μποξεράκι στην Αθήνα. Άμα το πάρεις. Άμα το πάρει, λέει ναι, με πουά, λέει θα βγει στη ζωγράφη. Αυτό δεν χάνεται, φίλε. Η καλύτερη σου ξέρει ποια θα πρέπει να είναι. Λέει για την ξαδερφούλα, για την ξαδερφούλα. Έρε και να γίνει καστραβή στη Φιλαδέλφια και να μην κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Ο Ραπτόφλος δεν έρχεται. Για εκπομπή δεν έρχεται στο υπογράφο. Έχει τρελαθεί εκεί πέρα, έχει τρελαθεί. Όχι μόνο θα κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, θα έχει και καταστροφική διατησία και εδώ θα κάνουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ τις κότες, γιατί ο Μάγκης
Θα είναι. Θα του πει εντάξει ρε παιδιά, ξαδερφούλα είναι. Αυτό είναι το λογικό. Ο Μάκης, θα του πει εντάξει ρε παιδιά, εντάξει δεν τρέχει τίποτα να πει. Φιλέ, όλοι ήταν σίγουροι ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Άρη και έλειξε 2-2. Σπί ο Μάκης εδώ. Αφού κλείσαν το live. Είχα κλείσει και το live. Επίσης όλοι ήταν σίγουροι ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Βόλο. Και δεν κέρδισε. Εντάξει, το δούμε τώρα αυτό. Παιδιά, καθούρι πίσω δεν μας βολεύει. Τα ξέρει ο Ραπτόπουλος, θα λέει. Τώρα αύριο που θα ανοιχτεί ο Βόλος, από το ημίχρονο να το καθαρίσει. Θα ανοιχτεί όμως. Τι άλλο. Εγώ τι λέω, τι θα πάει. Μέχρι εδώ θα πάει και το 0-0. Πάει. Άμα πας με φοντάν, λογικό είναι να κερδίσει. Χωρίς φοντάν. Ξέρει ο κόκκινο. Τηλεοφόρο πώς το βλέπει την Κυριακή. Κάτσε να κερδίσει αύριο, να δούμε τι θα γίνει. Περίμενε. Καλά, ό,τι και να γίνει, άμα την κερδίσω, την ισοβαθμία την έχω. Ούτως ή άλλως. Αυτό λέω. Άρα στην ουσία τετράποδο πάει στην Κυριακή. Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Να μην σκοτώ. Ναι, ρε Γιώργο. Πήγαινε τη Γιώργη. Καλά, Γιώργο. Δεν μου λες, ο Ελβετός είναι δίθα του. Ελβετός. Ελβετός, όχι ο Έλληνας. Είναι δίπλα του. Δίπλα μου, δίπλα. Μιλάρε το Κατίνα. Τι να το πω το Κατίνα. Πήγε στην Ουίπες και έφαγε 9. Πήγε στην Τσέλσι έφαγε 5. Πήγε στη Γιουβέντους έφαγε 2. 3 πόσα έφαγε. Όπου πήγε στην Ευρώπη έφαγε. Με ακούει. Σ' ακούει, ναι. Ναι. Με πήρε ο Νίκος τηλέφωνο. Τι λέει. Ο Νίκος λέει. Ναι, προχτέ με πήρε τηλέφωνο. Θα σε πει χρόνια πολλά. Ναι, ναι. Ναι. Και μου λέει. Του λέω ο Κώστας περιμένει ποιο θα πεθάνει πρώτος. Εγώ τι έτσι. Στα πια. Μα, ακούς. Μα πεθάνω εγώ πρώτος. Ναι. Λογικά Κατίνα εσύ θα πεθάνεις πρώτος. Ναι. Άκου το λέει τον άνθρωπο, δεν υπάρχει. Λογικά λέω. Γιατί. Είσαι πιο χοντρός γι' αυτό. Ο Θεούλης λέει. Πάντως τον Αλμπερτζόζα τον θάψεις. Έτοιμο είναι αίματα πάνω. Ναι. Δεν είσαι τα καλά του. Μ' ακούς. Σ' ακούω Γιώργο. Καλά. Εσύ δεν είσαι. Τι εκπαιδευτικός είσαι. Έλληνας. Όχι. Δεν νιώθω Έλληνας καθόλου. Κάτοικος γης. Νιώθω κάτοικος γης. Έτυχε η μάνα μου να με γεννήσει εδώ. Ναι. Καλά, καλά. Από το πλανήτη Άρη μας ήρθε. Θα πήγετε εδώ. Έλα. Κλείσε Γιώργο. Πάμε επόμενη γραμμή. Κλείσε Γιώργο. Καλησπέρα. Θα μου την πας. Θα πάθει και εκπομπή κεφαλικό έτσι όπως την πας. Θα που να φας. Θα πάθει, ναι. Ναι. Κλείσε Γιώργο. Γεια σας. Έλα μίλε. Γεια σας εγώ. Μάλιστα εσείς. Χάρης από το Λεμαίδα. Ωραία πόλη, φίλε. Θλίψη μεγάλη. Τι να κάνουμε, αυτή να εδώ τι είχαμε, όπως λες και εσύ, εδώ να γίνει. Εδώ με γέννησε η μάνα μου, τι να κάνω. Σωστά. Ήθελα να πω, ρε, λες κάθε εβδομάδα ξαδερφούλα, ξαδερφούλα. Δεν νομίζω να δείξω πάω την τελευταία δεκαετία επί Σαββίδη να κάνει με κάποιους ομάδα. Νομίζω ότι ήταν η μόνη ομάδα που πήγαινε κόντρα στο κατεστημένο όταν αδικήθηκε, όπως με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, δεν κατέβηκε. Κάτω στην Αθήνα στο δεύτερο τιμωρήθηκε. Όπως όταν. Τι τώρα πώς είναι, αισθάνεσαι δηλαδή. Εγώ αισθάνομαι. Πάντα ξαδερφούλα ήταν. Πάντα. Δεν τα πάντα. Και πώς τους κερδίζουμε. Με τον Κομίνη, γιατί μπήκε μέσα με τα ξαδερφούλα και δεν τα στημένο. Με τον Κομίνη, φίλε. Άμα ήταν Ολυμπιακός και δεν ήταν ξαδερφούλα, θα είχαμε 50 νεκρούς. Ευτυχώς που ήταν η ξαδερφούλα. Ευτυχώς. Μπήκε μέσα ο Ιβάν. Τιμωρήθηκε 2 χρόνια, το τήρησε, δεν πήγε καν να κάνει έπεση όπως έγινε με Μαρινάκη Καραπαπά 6 μήνες ή 6 μήνες. Δεν φίλε, τι τιμωρήθηκε, από πού τιμωρήθηκε 2 χρόνια. Εδώ αυτό τιμωρήθηκε 3 χρόνια.
αυτοτιμωρήθηκε τρία χρόνια. Πού το! Ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε πολύ καλά. Δεν έχει αυτό, έχει δίκιο και όταν λε ότι έχει αφήσει ακέφαλη την ομάδα και τον Λουτσέσκου. Έχει δίκιο σε αυτό. Και θα πρέπει να ανάβει λαμπάδα και ο Σαββίδη και ο Λουτσέσκου στο Ζαγοράκι και στον Πουλιοτόπουλο που κάναν μια πολύ σοβαρή δουλειά με τι ακαδημίε. Αλλιώ ούτε εκεί θα ήμασταν. Ο Σαββίδη με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Ο Σαββίδη να ανάψει λαμπάδα. Ποιο Σαββίδη να ανάψει λαμπάδα. Που δεν του τα φάγανε. Φυσικά να ανάψει λαμπάδα. Που δεν του τα φάγανε, φυσικά. Φυσικά. Δεν του τα κλέψανε. Σπάνια περίπτωση. Ξεκίνησε μια σοβαρή δουλειά στι ακαδημίε του Πιζαγοράκη. Έτσι. Σωστό. Έτσι έγινε. Σωστό τα τότε. Νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι θα σε πάρω και την πέμπτη τηλέφωνο και θα κερδίσουμε την ΑΕΚ. Θα τη κόψουμε βαθμού. Γιατί άμα είναι να το πάρει η Χάρτινη, α το πάρει ο Παναθηναϊκός. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Δεν ακούω. Θα πάω οξύ εγώ. Μάλιστα. Εμένα μου κλέψει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ μέσα από τα χέρια. Πρέπει να είσαι μειοψηφία. Εγώ έτσι νομίζω. Όχι νομίζω. Αισθάνομαι. Ο Μάκης πέταξε το δηλητήριο της προπαγάνδας εδώ. Φρόνιμοι όλοι με την ΑΕΚ. Φρόνιμοι μόνο ο Λουτσέσκου δεν είναι φρόνιμος, αλλά και αυτός τι να κάνει. Και ο Λουτσέσκου μετά το μάτς με την ΑΕΚ φρόνιμος ήταν. Εντάξει, γιατί στο μάτς με την ΑΕΚ, άμα θυμάστε, στο 0-0 εμείς είχαμε δοκάρι. Φρόνιμος ήταν. Σου λέω στο 0-0. Και τελευταία, δεν είμαι τόσο σίγουρος το καλοκαίρι ότι ο Λουτσέσκου θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Ούτε εγώ, γιατί έχει ξεκινήσει και αυτός να κάνει λίγο τις κολοτύπες του. Και συμβόλαιο και συμβόλαιο και συμβόλαιο, σιγά! Σιγά! Σιγά, τα συμβόλαια για αυτό είναι για να σπάνε. Άμα θέλει να φύγει, δεν θα βρει προπονητή ο ΠΑΟΚ, θα βρει. Σίγουρα είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο σύλλογο. Θα σας φέρω τον Γκαρσία, κολοτρίβε τον Γκαρσία, έμαθα. Ούτε τον Γκαρσία θέλω. Έρε, τι γέλια έχουν να γίνουν το καλοκαίρι εδώ. Έρε, τι γέλια έχουν να γίνουν εδώ το καλοκαίρι. Τα σημάδια του ότι δεν είναι έτοιμο για τον ΠΑΟΚ και για αυτό το επίπεδο ο Γκαρσία. Γιατί, για πού είναι έτοιμο. Για τον ΠΑΟΚ Β, όπως είναι. ΠΑΟΚ Β είναι μια χαρά. Μια χαρά. Για εκεί, για μια ομάδα στην εθνική, όπως είναι. Να μην μιλάει ο ένας προπονητής με τον άλλον. Βέβαια. Να κάνουν τις ακαδημίες και να μην μιλάει ο προπονητής της Α ομάδας με τη Β. Ωραία εταιρεία. Ωραία εταιρεία είναι. Ωραία εταιρεία, ρε. Ναι. Γιατί βλέπει και τα πιτσιρίκια παίρνουν τα δικά του χούλια. Κλωτσιά, γκρίνια, διαμαρτυρίες και αυτό δεν μ' αρέσει. Για πιτσιρίκια που τώρα. Κωνσταντέλια, ακόμα δεν βγήκε από το αυγό του, κάνει σαν τον Γιανακόπουλο, πέφτει μόνο του. Γι' αυτό σου λέω. Το βλέπει. Αυτά μα. Το βλέπει. Αλαστόπουλο μου έγινε. Πέφτει μόνο του. Γι' αυτό δεν τον θέλω. Ναι, ναι. Τα λέμε αγόρι, τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Γεια. Γεια. Χρήστος Μαρμαράς. Παοξής. Έλα. Κόψ' τον όπως είναι. Παοξής. Κόψ' τον. Μπρρρ. Τρου. Τρου. Πάρε στη θύρα τέτοια. Τα γαρόβλακε. Μαρμαράς. Επόμενος. Φλάχο. Δεν μπορώ. Κλαίω. Το τύρι να βοήσε ρε. Φλάχο. Αι. Αι. Ου. Πού είσαι. Στη θύγνη. Ου. Ι. Α. Ου. Τι καράτε μαθαίνεις στην αυλή των θερών εκεί. Ή ου α ου. Πέρασε έξω από μια αυλή σαν χωριό στις Σέρες και νόμιζα κάνα τη ζωή σου. Μίλουσε ένα θερός με έναν άλλο. Ή ου. Ή ου α ου. Ή ου α. Άρθρα δεν έβαζε. Κόλλησε και ο Μπούζος. Δεν βάζει άρθρα. Καρυπίδης είπε. Το Μαΐδης είπε. Ο ή ο ή δεν μπαίνει. Το άρθρο. Πάμε. Ναι. Ναι. Κοσμάουλ! Πολύ, κύριο Κοσμάουλ, που του κάνει ηλίθιε τζάμπα διαφήμιση. Πάμε, επόμενο. 400 ευρώ το μήνα, φίλος. Ναι. Πέρα. Έλα, φίλε. Πέρα. Σου εύχομαι, φίλε, που πούμε Κοσμάουλ, να πας μετανάστε στη Γερμανία, το εστιατόριο, και να βρει Έλληνα, να πούμε, ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Σε πετάξει το υπόγειο και αυτή 400 ευρώ το μήνα. Και το φαΐ που θα σου δίνει, χαλασμένο να είναι. Επόμενη γραμμή, λέγε. Βρήκε σε μέρα τώρα μεσημεριάτικα Κοσμάουλ. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Άγγιστα από Καβάλα, τι κάνουμε, παιδιά. Καβάλα. Έτσι, παχύ. Οι καβαλιώτες όλοι και όλες, αυτό το λάμδα είναι πιο χοντρό και από τον μπάγκαλο. Πες μου, αγόρι μου, τη λέξη Καβάλα. Πες μου. Καβάλα. 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 Και μιλάει και αργά και με έμφαση. Έλα, πάμε. Κοίταξε, ραπ, συνέχισε να μας πηγαίνεις κόντρα, Βάζελος είμαι. Και εμείς θα πάρουμε πρωτάθλημα. Πολύ Βάζελο Καβάλα,
Τι πολύ βάζελο. Ναι, ναι, αφού τα ξέρει, αφού τα ξέρει. Και, και τα χωριά όμω που είναι πόντι τετραγωνοκέφαλο, αεξίδε αυτοί. Όχι, ρε, και εγώ πόντι τετραγωνοκέφαλο είμαι, αλλά είμαι βάζελο. Ναι, αλλά κάτσε. Μπορεί να με ξέρει στον κανόνα, αλλά βάζελο είμαι. Στάθ, περίμενε. Λοιπόν. Α, κάτσε. Έχει διαφορά. Δεν είσαι από χωριό τη Καβάλα. Χωριό η καταγωγή μου, ναι, και χωριό είναι από το Κρυονέρι Καβάλας, μένω σε χωριό κανονικά, και η καταγωγή μου είναι από, από τον παππού μου από Τραπεζούντα, Σαψούντα. Εντάξει, και, και εμείς από Τραπεζούντα και Σαψούντα είμαστε. Απλά δεν πήγαμε Καβάλα στο χωριό εμείς, είχαμε στην Τούμπα. Έτυχε και παρκάρανε εδώ οι δικοί μας. Σιγά το χωριό που έχεις, ένα βρωμοχώρι, ανεβαίνεις εκεί από, την, από το τζάμπο επάνω, μα τι βρωμοχώρι είναι αυτό, το Κρυονέρι. Ρε εσύ, όλα τα ξέρεις, ε. Ένα βρωμοχώρι και μισό. Σε πιάνει μια θλίψη, κοτρώνε στον δρόμο, με τσιτσμένη στα καφενεία εκεί γύρω. Σε μα τα λέω. Όχι, εντάξει, λίγο υπερβάλλει, υπερβάλλει. Λίγο να βάλω και εγώ λίγο σάλτσα. Για πες, για πες. Υπερβάλλει. Για να πω, ρε παιδί. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σου και αν πιστεύεις ότι ο Ιωαννίδης έχει να δείξει περισσότερα και πρέπει να είναι βασικός του Παναθηναϊκού. Ρε εσύ, έκανα live εγώ με το σπόραρ, μόραρ και αυτά. Γιατί στο 25ο λεπτό. Ήθελα να τον βρίζω. Φώναζα τον Φρουρό. Βγάλω τον έξω στο 25ο λεπτό. Λέει να δει το ημίχρονο. Ποιο ημίχρονο, βρε. Πέντε αλλαγές έχουμε. Δρόμο στο 30 έξω μέσω απεδαράς ο Ιωαννίδης. Έτσι πολύ καλά, ρε. Ρα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι βασικός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μα ο σπόραρ είναι μόνιμα τεφορμέ δύο μήνες τώρα. Το να το ξεκινάει και να κάνει ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε ο Μετωνιωαννίδη θα το είχε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι. Και κάτι τελειώματα πιστεύω. Πεθαμένα, κάτι σπριντ πεθαμένα, μονοκόμματος, μηταράς, άσχημος. Ας το διάλο, μια αηδία σε πιάνει. Αηδία. Μιλάει ο Μορφάτος. Κάτι ακόμα, αν έχετε αυτή την πληροφόρηση, γιατί λίγο διέρευσε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Για πες. Λένε ότι ο Μελισανίδης το καλοκαίρι θέλει να δώσει την ΑΕΚ. Πουλάει την ΑΕΚ, ναι. Και μετά πάμε όταν τα πούμε μας βρίζανε. Πουλάει την ΑΕΚ, ναι. Ναι, και γι' αυτό θέλει και έχετε να πάρει ντάμπλ, για να αφήσει την ΑΕΚ με γήπεδο και με ντάμπλ και, να φύγει μάγκας μεγάλος. Γι' αυτό το κυνηγάει. Είναι μάγκας ούτως ή άλλως. Μάγκας είναι. Αφού έκανε το Μαρινάκι να βγει offside, μάγκας είναι, δεν το συζητάω. Το ανέβασε την πίεση 20, φίλε. Το ανέβασε την πίεση, ναι. Έχει κόψει το αλάτι και τα παστά ο άλλος. 30 πίεση, γι' αυτό. Κλείτσε με αυτό. Λοιπόν, άντε, γι' αυτό. Αναρωτιέσαι, γιατί εύχομαι κάθε φορά και τύχη. Λοιπόν, ο 82χρονος Σάρμα, Ινδός. Σάρμα. Ναι. Έκανε την ανάγκη του. Ποια. Την ανάγκη του έκανε. Ποια ανάγκη του, τη μεγάλη, τη μικρή. Έχει σημασία. Βέβαια. Έχει σημασία τι έγινε. Πες. Σε ένα χωριό της Ινδίας. Μέχρι που πέρασε ένα τρένο, χτύπησε μια αγελάδα και η αγελάδα προσγειώθηκε πάνω του και το καθάρισε. Ναι. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι ως κατατυχίας, τι είναι. Μάλλον δεν το ήθελε στην γιορτή του το, η χρόνια πολλά υγεία και τύχη εσύ. Καλησπέρα. Όταν έχει άνεμο, πισάει, δεν βγαίνω εγώ από το σπίτι. Φοβάμαι μη ρίξει καμιά λαμαρίνα από πάνω και σε κόψει το κεφάλι. Δεν θέλει πολύ. Αυτό που τρέμω πολύ είναι ο άνεμος όταν περπατάω έξω. Βροχές και τέτοια δεν με ενοχλούν. Ξέρεις πως τρέμω τον αέρα. Πήγε κάποια γλάστρα από πάνω, σου ήρθε στο κεφάλι, καθάρισες. Σακεσμένος περπατάω. Μη γελάς. Μη γελάς καθόλου. Εσύ μία πιθανότητα κινδυνεύεις. Μην τη δείξει ένα αυτοκτονήσει και πέσει πάνω σου. Τι δεν το κοιτάω πάνω, νομίζω. Δεν έχουν φύγει από πάνω γυναίκες περισσότερες. 9-10 γυναίκες πήγαν από πάνω. Έχω τα αρμονικά. Ο άντρας δεν έχει λόγο να πηδήξει από πάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Ελένη Λουκά είμαι. Είδατε χθες, κύριε Λουκά. Μίλαμε τα ίδια κάθε μέρα. Όχι, χριστιανή, χριστιανή. Ναι. Ακούτε. Αληθώς Ανέστη, κυρία Λουκά. Χριστός Ανέστη. Και αληθώς ο κύριος. Ναι. Καλή Ανάσταση στην Ελλάδα από τους Γερμανούς βασικά και Γάλλους. Αυτό ακριβώς, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σας το είπα και σας το λέω, είναι εσταυρωμένη. Πάντα σταυρωμένη. Ναι. Για τίποτα άλλο να με πείτε. Περνάτε, τι κάνετε. Αλλά απλώς θα το λέω αυτό συνέχεια, πρέπει να το λέω να ακουστεί, ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι βογγά, είναι σταυρωμένη.
Και πρέπει αυτό ότι. Κάτι μιλφάρε μου κάνει στην γειτονιά, δεν μου κάνει καμιά Ελλάδα. Θα πω για τον Άγιο Γιώργιο, γιατί θέλω να πω πολύ. Σκότωσε τον Δράκο. Σκότωσε τον Δράκο. Ναι, κοιτάτε αυτό. Βλέπουμε την εικόνα όπως τον βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο που σε ένα άσπρο άλογο που σκότωσε και ελευθέρωσε τη Βασιλοπούλα. Βρεπάνια γεννήθηκε σε ένα πολύ καλό για την εικόνα, θα την αναλύσω άλλη φορά. Α, δεν ακούστηκε αυτό χθες ότι πού θα βρεθεί ένας άλλος Άγιος Γεώργιος. Ναι. Να σκοτώσει τον Δράκο που, είναι, που υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Πού είναι ο Δράκος αυτός? Να ελευθερώσει τη Βασιλοπούλα που είναι η Ελλάδα. Αυτό δεν ακούστηκε χθες. Ναι. Ακούτε. Αυτός ποιος Γεώργιος θα είναι? Άλλη φορά θα το πω. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία από ευγενείς γονείς και πλούσιους γονείς. Θέλω και αυτή η εκπομπή ναι. να μάθει πολλά πράγματα, γιατί από μένα θα μάθετε πολλά πράγματα. Θέλω να μας πείτε, θα ρωτάμε. Όχι, καέρα κύριε Ραυτόπουλε, σε παρακαλώ. Κάτσε να πω λίγα για τον Άγιο Γεώργιο, σε παρακαλώ. Πες ένα λεπτό. Ναι. Γεννήθηκε από ευγενείς γονείς, πλούσιους και πολύ μορφωμένους και τις εκκλησίες, δηλαδή ορθόδοξους χριστιανούς. Οι γονείς. Το Αγίου Γεωργίου, η μητέρα του λεγόταν Πολυχρονία. Τον έκαναν Ορθόδοξο Χριστιανό. Πέθανε βέβαια ο πατέρας του πολύ νωρίς. Έτσι μετήκησε. Πήγε ο Άγιος Γεώργιος μαζί με τη μητέρα του στη Λίδα, εκεί στους Άγιους Τόπους, που ήταν η καταγωγή της μητέρας του. Εκεί μετά βέβαια επί Διοκλητιανού γινόταν αυτό. Κήρυξε ο Διοκλητιανός το διωγμό εναντίον των Χριστιανών. Ο Άγιος Γεώργιος είχε φτάσει σε μεγάλα αξιώματα στο αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού. Παρουσιάστηκε μπροστά στον Δοκτυριανό, αλλά δεν απαρνήθηκε την πίστη του. Πιστεύω στην Ορθοδοξία, στον Χριστό. Και έτσι άρχισαν τα βασανιστήρια. Μια ερώτηση να σε κάνω. Σε ηλικία πολύ μικρή, 22-23, άρχισαν τα βασανιστήρια. Τον βάλανε σε ένα τροχό και του ξέσκησαν τις σάρκες. Το βάλανε σε ένα σβέστη και βγήκε σώος ο Θεός από όλα. Έκανε το θαύμα, τον έβγαλε. Ναι, αλλά τον Βελόπουλο δεν τον σώνει όμως τώρα που του στέλνει το Ίκα ο Μητσοτάκης. Ακούστε, μετά τον έβαλαν σε πειρακτωμένα παπούτσια. Οπα, πα, πα. Και πράγματι ο Θεός τον έβγαλε σώ. Δεν ακούστε. Απόλυση, απόλυση. Τα βασανιστήρια τον έβγαλε σώ. Και νευρίασε ο Δοκτυριανός και δεν αποκεφάλισε τον. Και τον αποκεφάλισαν. Παρασκευή τη Διακαινησίου, 23 Απριλίου, γεννήθηκε βέβαια το 280. Μετά Χριστόν και το 303, 23 Απριλίου του 303, μετά Χριστόν απεκεφαλίστηκε, κοιμήθη δηλαδή. Τι κοιμήθη, πέθανε. Το λείψανό του το πήραν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μαζί με τη μητέρα του που κι αυτή βασανίστηκε σκρός μαζί του η Πολυχρονία. Θέλει να σας κάνει μια ερώτηση, κυρία Λουκά, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση ο κύριος Δραθόπουλος. Ναι. Να τέλειωσε για τη ζωή του και έτσι ανακηρύχθηκε μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος έχοντας την πανοπλία και το σήμα του Σταυρού τρόπε. Λοιπόν, η ερώτηση δική μου. Στο Βόλο... Θα σας πω άλλο για τη Βασιλική. Αύριο. Εγώ να ρωτήσω και τελειώνουμε. Στο Βόλο ένας μπαμπάς έδινε την κόρη του γιατί ασπάστηκε τους μουσουλμάνους. Ποια είναι η γνώμη σας? Πότε έγινε αυτό τώρα? Ξέρεις. Τώρα αυτή τη στιγμή ασπάστηκε. Ναι, ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό και ο μπαμπάς της την έδινε. Τι έχουμε να πούμε εδώ? Κοιτάτε, για μένα, εντάξει, το ξύλο κακώς το έκανε η κόρη του. Αυτό είναι πρωτοφανές, δεν ήξερε να γίνει. Καλώς την πλάτη. Ελληνίδα, Ορθόδοξη να γίνει μουσουλμάνα. Καλά την κοπάνηση. Ναι. Ο μουσουλμανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα του Μωάμεθ. Δηλαδή λέτε ότι καλά έκανε ο πατέρας και την έσπασε το ξύλο? Είπα, δεν είναι σωστό να τη σπάσει το ξύλο. Αλλά κακώς η κοπέλα το έκανε αυτό. Συγγνώμη, δεν έχουμε ανέξει θρησκεία. Τι λες τώρα? Όχι. Κοιτάτε, είναι κακός όμως αυτό που έκανε. Πρόδωσε. Μα δεν λέει ο κύριος αγαπάτε αλλήλου. Βράσει το λέει ο κύριος. Εγώ τι σε λέω? Σου λέει η κυρία Λουκά. Βέβαια, ο κύριος Ραυτόπουλος έχει δίκιο. Δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Η κοπέλα. Η κοπέλα. Βέβαια. Ναι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ροκά, να είστε καλά. Δεν περιγράφω. Ωραία. Να είστε γεροί. Άντε, ξυπνήστε. Πού να ξυπνήσω τα ζώα, εγώ του λέω, αλλά αυτή που. Ξυπνήστε. Θα σε ζήλευε. Πώς το έκανε αυτό στην κερκίδα στον ΠΑΟΚ? Το ΠΑΟΚ. Θα σε ζήλευε και ο ΖΕ, κυρία Λουκά μου. Φαντάζεσαι στη θύρα 4 με τον ΠΑΟΚ
τη Λουκά. Εγώ τώρα με αυτό το. 30 νεκρούς θα είχαμε. Με αυτό το το σιωρά. Δίλεψε ο Κουλιανός. Δεν μπορεί να κρατήσει τόση ώρα τη φωνή του. Να κρατήσει το πεθαμένο, ρε. Να κρατήσει το πεθαμένο. Την άξιζε τη Λουκά. Όχι όμω. Με συμφώνησε μαζί μου. Κακός η γυναίκα πήγε αλλού. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα πα αλλού. Φάει τι μάπε σου να ησυχάσει.